Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport εδώ στο NSTV. Τελευταία για τη σεζόν 2023-2024. Και έχω την τιμή να έχω απέναντί μου την Σοφία Αργυροπούλου, μια κοπέλα η οποία πραγματικά έφυγε να λαμπρύνει με την παρουσία της σε αυτή την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για μουσική αλλά και για αθλητικά, μια που ξέρω ότι ασχολείται και με το δεύτερο ειδικά. Φυσικά ο Γιάννης Γιαννούλας από τη εφημερίδα Match Money και το site matchmoney.com.gr είναι εδώ για να σας δώσουμε όλα τα νέα που κυκλοφορούν από το Euro. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα, Σοφία. Σοφία Αργυροπούλου, μια κοπέλα η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά να γράφει τραγούδια εδώ και αρκετά χρόνια. Από παιδί. Ήταν κάτι το οποίο... Από πότε ξεκίνησε? Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι με ένα στυλό. Γι' αυτό και το κουβαλάω μαζί μου πάντα. Και ένα χαρτί και γράφω. Επίσημα στη δισκογραφία μπήκα το 2003. 2003. 2003 ήταν νομίζω η πρώτη επαφή με τον Αντώνη Βαρδί. Με τον Αντώνη Βαρδί. Είχα την ευλογία και τη χαρά και την ευτυχία. Το πρώτο μου τραγούδι στη δισκογραφία να είναι το «Απόψε θέλω να πιω» που ερμήνευσε η μεγάλη μας Χαρούλα Αλεξίου, το οποίο και έχει περάσει πλέον στα κλασικά διαχρονικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Έτσι με γνώρισε ο κόσμος, δηλαδή, με αυτό το τραγούδι. Πώς όμως ξεκίνησε αυτή η επαφή με το τραγούδι? Ξέρω ότι σ' άρεσε από πολύ μικρή να γράφεις, όπως είπες και εσύ. Τι ήταν αυτό όμως που πραγματικά σε ενέπνευσε και είπες ότι θα ασχοληθώ με το τραγούδι, ρε παιδί μου, θα κάνω κάτι άλλο? Η ιστορία του μπαμπά μου, από τον οποίο έχω κληρονομήσει το ταλέντο της γραφής. Ο μπαμπάς μου ήταν και καλήφωνος. Λέω ήταν γιατί δεν υπάρχει πια στη ζωή, βέβαια είναι μέσα μου. Και ο μπαμπάς μου είχε έρθει πολύ κοντά σε συνεργασία με τον αείμνηστο μύθο της ελληνικής δισκογραφίας, τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ήταν το είδωλό του. Όμως άλλες εποχές εκείνες, ήταν και στο εξωτερικό ο μπαμπάς, στην Αμερική, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και όταν λοιπόν ανακάλυψε ότι το ταλέντο που το κληρονομεί η κόρη του, μου είπε την ιστορία και τότε είπα ότι δεν κατάφερε να κάνει ο μπαμπάς μου, όχι επειδή δεν ήθελε, αλλά για τις συγκυρίες, θα το κάνω εγώ. Μια μέρα θα γίνω στυπουργός και όλοι θα τραγουδούν τα τραγούδια μου. Αυτό ήταν δηλαδή που με πείσμωσε και το έθεσα ως όνειρο ζωής. Και πώς ήταν αυτή η πρώτη εμπειρία? Γράφεις λοιπόν το πρώτο τραγούδι. Πώς ήταν αυτή η επαφή? Δηλαδή σε πήρε κάποιος από το χέρι και σου είπε πάμε σε μια δισκογραφική? Από το χέρι δεν με πήρε κανένας. Από τη στιγμή που το έθεσα όνειρο ζωής μέχρι και την πραγματοποίησή του πέρασαν 17 ολόκληρα χρόνια. Πάλευα μόνη μου. Δεν ήξερα κανέναν από το χώρο, δεν είχα γνωριμίες, δεν είχα τίποτα. Απλά τα χαρτιά μου και τους στίχους μου. Η πίστη και ο Θεός με βοήθησαν, γιατί το ήθελα τόσο πολύ που πήγαινα χτυπούσα πόρτες, πήγαινα σε δισκογραφικές, πήγαινα σε καλλιτέχνες. Δηλαδή μόνη μου ό,τι κατάφερα με τη βοήθεια του Θεού. Και μιλάμε για μια εποχή, το 2003 που έδωσε το πρώτο τραγούδι, ήταν μια εποχή η οποία μεσουρανούσε ουσιαστικά ο ελληνικός στίχος, με πολλές επιτυχίες από διάφορους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Ήταν αυτό το... Πώς ένιωσες όταν άκουσες την πρώτη φορά το τραγούδι αυτό που είχες γράψει? Έτσι νιώθω ακόμα, απίστευτα. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, παιδιά, πραγματικά. Δεν... Και σήμερα μου στείλανε βιντεάκια φίλοι που είναι στο δρόμο με το αυτοκίνητό τους, πάνε στις διακοπές τους, πάνε στις δουλειές τους και έχουν το απόψε θέλω να πιω και το ακούνε. Προχθές με πήραν τηλέφωνο από το Τελ Αβίβ, από το Ισραήλ, μια τραγουδίστρια που το έλεγε live και οι Έλληνες εκεί και οι Ισραηλινοί το αγαπούν πάρα πολύ. Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ ευτυχισμένες στιγμές και συγκινούμε από το να το ακούσω, ας πούμε, στο ράδιο ή στο YouTube ή σε ρωτάω αυτό, γιατί στο δικό μας χώρο, το ξέρει πολύ καλά και ο Γιάννης, ότι όταν πρωτοείδαμε κάποιο κείμενό μας
είτε σε εφημερίδα ή ακόμα και σε ηλεκτρονική μορφή στο site. Έχαν πω, εγώ το γράφω αυτό. Εντάξει, πρέπει να είναι σαν τον πρώτο έρωτα, το πρώτο κομμάτι σου που, ναι, που έγραψες ξέρω και ξέρω τι το λες, θυμάσαι. Θυμάμαι τη χαρακτηριστική σκηνή στο στούντιο που με έχει η Χαρούλα Αλεξίου στα πόδια της και κρατάει το χαρτί και έχει το «Απόψε θέλω να πιω» και γράφει στίχη Σοφία Γεροπούλου, μουσική Αντώνης Βαρδής, ερμηνεία Χαρούλα Αλεξίου. Μπορώ να πω για εκείνη τη στιγμή ζούσα. Και αν πέθαινα εκείνη τη στιγμή, δεν με ένοιαζε κιόλας. Είναι αυτό, είναι η ευτυχία, ναι. Είναι που μετά, όπως λέει και ο Γιάννης, δεν πίστευα ότι έχω κάνει κάτι. Δηλαδή, αν με γνώριζε κάποιος εκείνο το διάστημα, ήμουν σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, μπορώ να πω. Και όλοι μου λέγανε έξω γίνεται χαμός με το τραγούδι σου, εσύ γιατί είσαι έτσι. Γιατί εγώ δεν το είδα ότι κυκλοφορεί ένα τραγούδι μου. Εγώ είδα τους σκόπους 17 ετών, να ανταμείβονται. Δηλαδή ότι έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα και τώρα είμαι ευτυχισμένη. Μήπως, και... μήπως είναι για μια προσωπική συστολή δική σου σαν χαρακτήρας, δηλαδή ότι ωραία βγήκε το τραγούδι μου, ακόμα δεν έχω πετύχει τίποτα, τώρα είναι τα δύσκολα, τώρα είναι τα καλύτερα. Αφού πέρασα το πρώτο, ναι, δύσκολο μονοπάτι. Μήπως είναι προσωπική συστολή δική σου, δηλαδή ότι... Είμαι γενικός όπως άνθρωπος, λέμε και στα αθλητικά, χαμηλά η μπάλα. Αυτό ήθελα να πω. Ως άνθρωπος είμαι πολύ χαμηλών τόνων. Κάποιοι λένε καλός, κάποιοι λένε... Γιατί ο χώρος μας, εντάξει, δεν θέλει και τόσο χαμηλών τόνων να είσαι, η αλήθεια είναι. Όχι, γιατί, Γιάννη, εγώ και να μην ξαναέγραφα, που λέει ο λόγος μετά από αυτό, δεν θα με πείραζε, ειλικρινά, άσχετα αν δεν μπορώ χωρίς να... γράψω, δηλαδή είναι το οξυγόνο. Αν δεν γράφω εγώ θα πεθάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά δεν με ένοιαζε. Δηλαδή είδα ότι έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Το όνειρό μου ποιο ήτανε, μια μέρα να με τραγουδάει όλη η Ελλάδα. Και εγώ το κατάφερα αυτό με το καλημέρα στην δισκογραφία. Που άλλοι μπορεί να παρελεύουν χρόνια και να μην το καταφέρουν. Να, η αλήθεια είναι αυτό, γιατί ήταν και λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί εγώ με το καλημέρα πήγα στο Θεό, δηλαδή. Και εδώ έρχονται πολλοί δημοσιογράφοι και με ρωτάνε ότι αν πίστευα ποτέ ότι θα τα καταφέρω. Το πίστευα. Συγκεκριμένα έλεγα ότι θα παλεύω και θα γίνω ειστυχουργός με τη μαγκούρα. Όταν μου έλεγαν τι εννοείς με τη μαγκούρα, ότι αν με αξιώσει ο Θεός και γεράσω και φτάσω στα βαθιά γεράματα και είμαι με μαγκουρίτσα και δεν το έχω καταφέρει, θα το προσπαθώ ακόμα. Το γεγονός όμως ότι το πρώτο μου τραγούδι στη δισκογραφία θα περάσει στα κλασικά, θα μεταφραστεί σε 13 γλώσσες, χώρες, θα γίνει χαμός Ελλάδα και εξωτερικό. Θα βραβευτεί ως το καλύτερο τραγούδι της τελευταίας τριανταετίας. Θα το ερμηνεύσει η Μεγάλη Χαρούλα Αλεξίου και μουσική θα γράψει ο Αντώνης Βαρδής. Αυτό δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά ένα από τα καλύτερα εφόδια για να ξεκινήσει αυτή η καριέρα. Τώρα, από εκεί πέρα, το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο. Ναι. Μετά το «Απόψε θέλω να πιω», πήγαμε... Μετά το «Απόψε θέλω να πιω», το οποίο ήταν και στοίχημα, γιατί κάποιοι νόμιζαν ότι θα εξαφανιστώ. Και το δεύτερο τραγούδι μου στη δισκογραφία ήταν και ο λόγος για να κερδίσει, από ό,τι μου είχε πει ο Αντώνης Βαρδής, ένα στίχημα ότι η Σοφία Αργυροπούλου ήρθε για να μείνει. Ήταν η δήλωση καρδιάς που ερμηνεύει ο Κώστας Καραφώτης, πάλι σε μουσική του Αντώνη Βαρδί, που έχει στιγματίσει και την καριέρα του. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και τραγούδι το οποίο έπαιξε κάποιο σύριαλ, νομίζω. Όχι, δεν είχε παίξει σύριαλ. Απλά είχε έρθει μετά ακριβώς η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Κώστα του Καραφώτη μετά το Fame Story που είχαν βγει από το παιχνίδι τα παιδιά μαζί με τον Νίνο. Απλά ο Καραφώτης είχε παίξει στις Αγάπης Μαχαιριά στο σύριαλ. Ναι. Εκεί μπορεί να είναι το είχε το εναρκτήριο τραγούδι. Και... Ναι, με τους Κρυβικούς το είχα κάποτε μια αγάπη. Ναι. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, «Δήλωση καρδιάς», είναι το «Απόψε θέλω να πιω» είναι το πρώτο τραγούδι στη δισκογραφία δικό μου, αλλά έδωσα τους στίχους στον Αντώνη και έβαλε τη μουσική. Η «Δήλωση καρδιάς» είναι το δεύτερο τραγούδι στη δισκογραφία, αλλά το πρώτο που έγραψα πάνω σε μουσική. Thanks. Σε μια
πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μελωδία του Αντώνη Βαρδί, Δήλωση Καρδιάς. Είναι το πρώτο μου τραγούδι, δηλαδή, πάνω σε μουσική. Μου έδωσε τη μουσική ο Αντώνης και έγραψα τη μουσική, το οποίο και έγινε εξίσου τεράστια επιτυχία. Και θυμάμαι τότε, στη Heaven ήταν διευθυντής ο Τζόρτζ Λεβέντης, θα τον ξέρετε, και είχε πει, πολύ τιμητικό για μένα, ότι το κατατάσσει το τραγούδι οι εποχές Γιάννη Πουλόπουλου. Άγαλμα και... Να σου πω, αυτό το οποίο λένε για να μείνει ένα τραγούδι στην ιστορία, σαν το απόψε θέλω να πιω, για παράδειγμα, πρέπει να είναι δυνατός ο στίχος, δυνατός ο ερμηνευτής, δυνατή μουσική ή συνδυασμός και το τρίο. Πρέπει να έχει το τρίπτυχο, είναι αυτό που μόλις ανέφερες, δηλαδή στίχος δυνατός, μουσική δυνατή και αξιοπρεπέστατη ερμηνεία. Αλλά θεωρώ εγώ ότι διαχρονικό γίνεται ένα τραγούδι όταν αγγίζει τις ψυχές του κόσμου. Όσες πιο πολλές ψυχές αγγίξει ένα τραγούδι, τόσο και περνάει αυτό στην ιστορία. Φυσικά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το τρίπτυχο. Δηλαδή, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ένας καλός στίχος να καεί από μια μέτρια μουσική. Το αντίστροφο, μια καλή μουσική να καταστραφεί από έναν μέτριο στίχο. Και όταν έχεις καλή μουσική, καλό στίχο, εάν δεν ερμηνευτεί από τον ανάλογο άνθρωπο, πάει το τραγούδι και έγινε, που λέμε. Τι είναι αυτό που συνήθως κάνει την επιλογή του ερμηνευτή ή της ερμηνεύτριας? Πώς εμείς, δηλαδή... Ναι, δηλαδή λέτε εσείς για πράγμα ως δημιουργοί, λέτε αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, δεν κάνει για το Ρέμο, κάνει π.χ. για το Γιάννη. Αυτό το τραγούδι δεν κάνει για τη Βανδύ, κάνει για την Άσπα. Ναι. Πώς γίνεται αυτή η διαφοροποίηση? Βασικά με τους συνεργάτες, τους συνθέτες, τους συνεργάτες μου, όταν γράφουμε ένα τραγούδι, θα σκεφτούμε κάποιον, ωραία, εκτός και αν έχουμε κάποια παραγγελία, δηλαδή να μας έχει αναθέσει ένας καλλιτέχνης να γράψουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ναι, κράτα το. Απλώς, τι γίνεται, καμιά φορά λες ότι μπορεί να το πει ο Χρήστος καλύτερα το τραγούδι, να νομίζεις εσύ, αλλά να έρθει ο Γιάννης και να σου αποδείξει ότι το λες καλύτερα από τον Χρήστο και να το δώσεις στο Γιάννη. Κατάλαβες. Και αυτό δεν έχει συμβεί και με επιτυχίες, ότι είχε γραφτεί ένα τραγούδι για το Γιάννη. Ναι. Τελευταία στιγμή ο Γιάννης δεν το πήρε. Το πήρε ο Χρήστος και το απογείωσε. Έχω ιστορία τέτοια, δεν θυμάμαι, συγχωρέστε με τον τίτλο του τραγουδιού, είναι μεγάλη επιτυχία στην ελληνική δισκογραφία. Μου το έχει πει ο Αντώνης αυτό, που ο Γιώργος Νταλάρας είχε 10 ολόκληρα χρόνια στο συρτάρι του ένα τραγούδι. Δεν το είχε ακυρώσει, έλεγε θα το πω στο επόμενο δίσκο, θα το πω στον επόμενο, και στον επόμενο πέρασαν 10 χρόνια και κάποια στιγμή δημιουργεί. Του λένε, Γιώργο, το παίρνουμε, το δίνουμε στο Γιάννη. Και έγινε ο χαμός. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, μετά... μπορεί κάποιες φορές να μην ταιριάζει και η φωνή του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Αυτό είχε συμβεί, για παράδειγμα, και με τη Ρόζα του Μητροπάνου, που το είχε ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Το είχε αυτό το κομμάτι για χρόνια στο συρτάρι του, προοριζόταν για κάποιον άλλον και το πήρε ο Μητροπάνος μετά από πολλά χρόνια και το απογείωσε. Όπως επίσης πολλά τραγούδια έχουν γίνει από δεύτερους τραγούδιους. Δηλαδή, θυμάμαι το «Σ' αγαπάω κοίτα» που έχει πει ο Ζαφύρης Μελάς και το είχε πει πρώτα μια κοπέλα στη Θράκη, από εκεί πέρα, που είχε γίνει επιτυχία. Σίγουρα. Απλά δεν είχε τον αντίκτυπο μετά. Ναι. Όσο είχε με το Ζαφύρι. Και την αναγνωρισιμότητα, ενώ ο Μελάς προφανώς ως πιο αναγνωρίσιμος το πήρε και το απογείωσε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω πριν. Είναι πιο εύκολο για τον στιχουργό να αποτυπώσει ένα δικό του ερέθισμα, για παράδειγμα τώρα μια στεναχώρια του, έναν έρωτα, όπως είπαμε πριν, μια προσωπική του κατάσταση, και να το αποτυπώσει, να το γράψει, ή κατά παραγγελία να έρθει ο τραγουδιστής, ο παραγωγός, δεν ξέρω πώς γίνεται, και να σου πει, Σοφία, γράψε μου για αυτή τη μουσική, αυτό το θέλω στίχους να μου ντύσεις αυτή τη μουσική. Τι είναι πιο εύκολο για ένα στιχουργό? Για ένα στιχουργό είναι να πάρει το χαρτί, το στυλό και να γράψει. Ναι. Γιατί
Γιατί γράφω εκείνη την ώρα, μιλήσω για μένα, αυτό που μου βγαίνει, αυτό που νιώθω εγώ. Το παίρνει ο συνθέτης, αν τον εμπνέει θα βάλει μουσική. Όταν ο συνθέτης μου δίνει τη μουσική και πρέπει εγώ να γράψω στίχους πάνω στη μουσική, όχι ότι δεν μπορώ, αλλά κατά κάποιο τρόπο με περιορίζει στην έμπνευσή μου, γιατί είναι συγκεκριμένα τα μέτρα της μουσικής. Και έχει συμβεί να μου έρχονται με 150.000 λέξεις, αλλά δεν μπορώ να τις χωρέσω μέσα στη μουσική. Ή να μην ταιριάζουν κάποιες. Ναι. Άρα πιο εύκολο είναι το πρώτο. Πιο εύκολο για το στιχουργό είναι και πάρε και βάλει τη μουσική. Πιο όμως εύκολο για τον... Για ένα συνθέτη, πολλές φορές είναι αυτό που είναι εύκολο και για μας. Ναι. Γιατί έχοντας το στίχο μπροστά του, μπορεί να τον εμπνεύσει πιο άνετα η μουσική. Σε πάει ο στίχος. Δηλαδή σε βάζει να φαντάζεσαι, να ταξιδεύεις, πώς θα είναι. Εντάξει, είναι ο καθένας πώς... Δηλαδή εγώ τώρα το κατά παραγγελία δεν το έχω. Δηλαδή θυμάμαι και όταν συνεργαζόμασταν με τον Αντώνη, δεν ήθελα να ξέρω για ποιον γράφω. Δεν ήθελα να επηρεάζομαι ότι γράφω για τον Χρήστο, πρέπει να... Θα συμβεί και αυτό, αν έρθει κάποιος στο καλλιτέχνης. Ναι, να σου πει θέλω τραγούδι, εκεί θα σκεφτείς ότι πρέπει να γράψω και ένα τραγούδι που να συνάδει με το όλο του χαρακτήρα, την υπόσταση, την καλλιτεχνική κλπ. Αλλά αν με ρωτάς, δεν θέλω να ξέρω ούτε για ποιον γράφω, ούτε γιατί γράφω, τίποτα. Ναι. Πάντως πολλοί λένε ότι αυτό που ανέφερε νωρίτερα και ο Γιάννης, ότι είναι βιωματικό. Έχεις ζήσει δηλαδή εσύ πραγματικά ένα μεγάλο έρωτα και να πεις θα κάτσω να γράψω για αυτό το πράγμα ή για ένα στενάχωρο γεγονός που θα σε εμπνεύσει να το γράψεις πιο ήσυχα, πιο καλά όπως θα ήθελες εσύ. Έχω δηλώσει ούκο λίγες φορές ότι το 95, αφήνω και ένα 5, 100% των στίχων μου είναι βιώματα ή βιώματα κοντινών μου ανθρώπων. Δηλαδή μπορείς να μου πεις εσύ μια προσωπική σου ιστορία και να εμπνευστώ εγώ ή ερεθίσματα από την καθημερινότητά μας. Αλλά... και ένα βίωμά σου μπορεί να είναι πριν από κάποια χρόνια και να σου επανέλθει ή θα σου πω το εξής. Έχει τύχει να γράψω προφητικά, όπως λέω εγώ, τραγούδια. Δηλαδή να γράψω κάτι τώρα και να το ζήσω ακόμα κι εγώ μετά. Είναι αυτό το που λέμε το ντετσαβού. Ναι, δηλαδή θα προδώσω τώρα εδώ κάτι. Το μόνο για σένα που έχω δώσει στο Νότης Φακενάκη, έτσι. Μεγάλη επιτυχία, ο Νότης το λάτρεψε αυτό το τραγούδι. Όταν το έγραψα λοιπόν το μόνο για σένα, το μόνο για σένα το έγραψα, το είπε ο Νότης το 2007, στο CD Μήνες. Εγώ το έζησα μετά αυτό το τραγούδι, δηλαδή, ή το ζω τώρα, ας πούμε. Αλλά το μεγάλο ποσοστό των στίχων μου είναι βιώματα, ναι. Θα σου πω, υπάρχει κάποια αντιπαλότητα μεταξύ των δημιουργών. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε δει κάποιους στιχουργούς ή κάποιους συνθέτες να λένε ότι ο Τάδε μου έκλεψε τους στίχους ή μου έκλεψε τη μουσική, το χρησιμοποίησε για δικό του όφελος κτλ. Δηλαδή το είχαμε δει στο παρελθόν με τον Γιώργο Μουκίδη να έχει πει ότι είχε κλέψει κάποιος τη μουσική του ή αν τη βάλει σε καλλιτέχνη που είχε αυτό. Συμβαίνουν οι αντιγραφές, οι κλοπές. Και ο Χατζηγιάννης είχε πριν από χρόνια μια δικαστική διαμάχη στην οποία δικαιώθηκε ο μηνυτής γιατί όντως είχε κλαπεί. Δηλαδή ένας συνθέτης θα κλέψει, ας πούμε, τη μουσική από έναν άλλον, εννοείται θα βάλει και τα δικά του στοιχεία, νομίζοντας έτσι ότι ο άλλος δεν θα το καταλάβει, το καταλαβαίνει όμως. Στο στίχο είναι λίγο πιο δύσκολο να συμβεί αυτό, γιατί... Εκτός και αν είναι κάποιο ξένο τραγούδι, δηλαδή... πόσες φορές έχουμε ακούσει ξένα τραγούδια τα οποία έχουμε διασκευαστεί μάλλον στη χώρα μας και λέμε «Α, η πρώτη εκτέλεση ήταν ιταλικό» ή... Ναι. Εγώ αν θες να σου πω κάτι, παρακαλώ μερικές φορές να με κλέψουν. Να με κλέψουν στίχο, θα με πληρώνουν μέχρι να πεθάνουν. Κατάλαβες, δηλαδή, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να κλέψεις έναν δημιουργό όταν αυτός είναι αναγνωρισμένος. Πού πας.
Και πώς να σε κλέψει κιόλας. Δηλαδή θα πάρει ένα. Ανεβάζω εγώ τώρα στο Facebook ένα στίχο μου, ακυκλοφόρητο. Ναι. Ωραία, πας εσύ και τον κλέβεις και λες ότι είναι δικό σου. Νομίζεις θα γλιτώσεις. Όχι, βέβαια. Θα κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Όχι, θα με πληρώνεις μέχρι να πεθάνεις. Μόνο αυτό σου λέω. Γιατί... Ο στιχουργός καλείται, δηλαδή εσύ το έγραψες. Και βέβαια, γιατί εσύ είναι το έγραψες, τα πνευματικά το δικαιώματα. Ναι. Είναι... Οι στίχοι κατατίθενται κάπου. Δηλαδή με το που θα... Τη στιγμή κιόλας που είσαι αναγνωρισμένος, αλλά εγώ το ήξερα και πριν μπω στο χώρο, γι' αυτό και δεν ανησυχούσα. Μπορεί να μην ήξερε κανέναν από το χώρο, αλλά ήμουν πολύ ψαγμένη. Δηλαδή δεν πήγαινα σε ένα διευθυντή δισκογραφικής να το αφήσω ένα φάκελο με τραγούδια, αφού νωρίτερα δεν τα είχα κατοχυρώσει. Αυτό και τότε ήταν η Εθνική Βιβλιοθήκη που τα κατοχυρώναμε τους στίχους μας. Δεν θα μπορούσε, γιατί κοριτσάκι δεν το ξέρει η μάνα του, που λέει ο λόγος, το χώρο. Θα μπορούσε κάποιος να πάρει ένα τραγούδι μου και να πει ότι το έγραψε αυτός. Εμένα δεν ήξερε κανένας τότε. Έλα όμως που δεν ήξερε ότι εγώ τα είχα κατοχυρώσει. Μακάρι να το έκανε. Αλλά όταν όμως είσαι στο χώρο, δύσκολα θα πάει ο άλλος. Θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη ευθύνη για να πολύ, το κάνει. Ή πολύ αδίστακτος. Ή πολύ αδίστακτος για να το κάνει. Okay, αλλά... Εκτός όμως από το να γράφεις στίχους, θα ήθελες κάποια στιγμή να τα ερμηνεύσεις εσύ ίδια. Α, ή όχι. Χρήστο, τώρα εδώ έκανες ερώτηση στο Δόξα Πατρί. Ξέρεις ποια απάντηση δεν θέλουμε. Ότι τραγουδάς μόνο στο μπάνιο. Α, όχι. Καλά, τραγουδάω στο μπάνιο, τραγουδάω παντού. Τραγουδάω, έχω τραγουδήσει και σε στούντιο, έχω τραγουδήσει και live. Έχω τραγουδήσει με τον αείμνηστο Θεό. Το Λιβοσκόπουλο πάνω στην πίστα με έχει ανεβάσει και έχουμε πει τραγούδια και με το Ρέμο. Θυμάσαι και τραγούδι είχες πει με Τόλι. Με Τόλι είχα πει το «Μανάστησες καρδιά μου» και το «Φεγγάρι πάνω Θεέ μου». Είναι αυτά τραγούδια που λέμε μέχρι τώρα. Ναι, Θεός. Ο Τόλις, λέω «Χτύπησες φλέβα» γιατί ο Αντώνης μου... Το έλεγε συνέχεια ότι έλα να σε πάω να τραγουδήσεις και η φωνή σου είναι πολύ ωραία και του λέω γεννήθηκα για να γράφω και κάποιοι έτσι γύρω μου άτομα μου λένε γιατί δεν πιάνει το μικρόφωνο κλπ. Δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχα σκεφτεί αυτό, ότι γράφω να αγγίζω ψυχές, να γίνω τραγούδια κτλ. Αλλά και να το έκανα δεν θα με χάλαγε. Να σου πω την αλήθεια. Το λέω αυτό γιατί ο Αντώνης Βαρδής ήταν λίγο απ' όλα. Έγραφε μουσική, τραγουδούσε, μετέδωσε το συσταγωγικά μικρόβιο στο Γιάννη το Βαρδί. Νομίζω ότι... Κοίτα, ο ίδιος ο Αντώνης έλεγε όμως ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει εξίσου καλά σε όλα. Δηλαδή, αν παρατηρεί κάποιος και την πορεία του, από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να γράφει στίχους. Επικεντρώθηκε στη μουσική και στην ερμηνεία. Είναι σαν αυτό που λέμε εμείς αθλητικά, ότι ένας καλός παίκτης δεν μπορεί να είναι αντάξιος και προπονητής. Ναι, μπράβο, να τα κάνεις όλα. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα και να τραγουδάω και να γράφω μουσική και να γράφω στίχους. Εντάξει. Αλλά σε όσους, ας πούμε, το έχουν, να το πω έτσι, γιατί να μην το κάνουν. Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό που έχει θαυμάσει από την εμπειρία που έχεις μέχρι σήμερα? Πέρα δηλαδή του Αντώνη Βαρδί, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο, μετέπειτα ποιο ήταν το πρόσωπο που... Ο Αντώνης Βαρδίς για μένα δεν ήταν απλά συνεργάτης, ήταν ο δεύτερος πατέρας μου. Οπότε δεν θα τον βάλω να τον συγκρίνω ούτε σε ζυγαριές με κάποιον άλλο, γιατί είναι μια κατηγορία μόνος του. Για μένα είναι δεύτερος πατέρας μου, τέλος. Από εκεί και πέρα είναι πολλά τα άτομα. Δόξα τω Θεώ, έχω κάνει πολύ ευλογημένες συνεργασίες. Μπορώ να πω ότι δύσκολα θα σκεφτώ, δεν υπάρχει να σκεφτώ κάτι άσχημο, έτσι. Αλλά ο άνθρωπος που με έχει συγκλονίσει έτσι με την ειλικρίνειά του, με την τομπροσύνη του, με το πόσο υπολογίζει τους συνεργάτες του, με το ότι είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι θέλουν κάποιοι να τον παρουσιάσουν. Γνήσιος, αληθινός και γι' αυτό και πολεμάται, είναι ο Νότης Φακινάκης. Νομίζω ότι ο Νότης είναι και αυτός μια κατηγορία μόνος του. Ναι, ναι.
Αυτό όμως που θέλω να ρωτήσω περισσότερο είναι... Είναι κι άλλοι, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, τι να πεις για τη Χαρούλα Αλεξίου, τι να πεις για ιερά τέρατα της ελληνικής... Δηλαδή, όταν σου σφίγγει το χέρι ο Μητροπάνος και σου λέει στο καμαρίνι της Αλεξίου, συγχαρητήρια κοριτσάκι μου, έγραψες το καλύτερο τραγούδι της τελευταίας τριανταετίας και στο λέει ο Μητροπάνος, ή μετά ο Τρεζής, ή ο αείμνηστος Μπηθηκότσης, ο Γρηγόρης που είχε πει κάτι που όταν το είπε, καθόμουν και το κοίταζα έτσι, σαν τα ζει. Γιατί δεν το είχα ξανακούσει αυτό, λέει, είχε πει το σχόλιο του για το κόψι θέλω να πιω, είναι πολύ εύκολο να γράψεις και συγγνώμη, να πεις θα ανάβω με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά, αλλά τρομερά δύσκολο να το γράψεις. Έχει πολύ βάθος αυτό που λέει, άσετε εγώ δεν το είχα καταλάβει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, είναι λίγοι αυτοί που το καταλαβαίνουν. Ναι, όταν σε έχουν συγχαρεί και σου έχουν εκφράσει αυτά τα πράγματα, αυτά τα λόγια, τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες, μόνο ευγνώμων μπορώ να είμαι. Τι μπορώ να πω άσχημα εγώ μετά. Δηλαδή, ακόμα και μια συνεργασία να μου τύχει σκάρτη, να σου το πω έτσι, δεν θα δώσω σημασία. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η οποία υπάρχουν καλλιτέχνες με ένα τουπέ που έρχονται και σου λένε «Ρε Σοφάκη, ξέρεις με αυτό το στυλ». Δεν μ' άρεσε αυτό το να το γράψει, είναι κοτσάνα, γράψε κάτι άλλο, γιατί δεν μπορώ να το πω. Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Έτσι όπως το θέτεις, όχι. Δεν ξέρω αν είμαι τυχερή σε αυτό, απέξω, δηλαδή να πει κοτσάνα, γιατί εντάξει, δεν θέλω να περί αυτολογώ να μιλάω για μένα, αλλά κοτσάνες δεν γράφω. Αλλά το ότι έχω συναντήσει επαρσικούς καλλιτέχνες και ειδικά νέους, σαφέστατα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ασχολούμαι, πολύ απλά. Ασχολιόμουν τα πρώτα χρόνια, στεναχωριόμουν κιόλας αν θες, αλλά μετά είδα ότι φθήρω τον εαυτό μου και είχα και στα αυτιά μου την συμβουλή του Αντώνη «Δεν θα περιμένεις κανέναν και για να επιβιώσεις σε αυτό το χώρο πρέπει να γίνεις και λίγο bitch», γιατί ξέρω ότι είμαι πολύ ευαίσθητη και σου λέει «Θα σε φανελάχανο μα μείνεις με αυτή την ευαισθησία στο χώρο». Οπότε προσπερνώ και πάω παρακάτω. Δηλαδή είναι και αυτό που σου είπα. Όπως και να ακουστεί, είμαι άνθρωπος της αλήθειας, με έχεις παρακολουθήσει και το ξέρεις. Όταν εγώ έχω ζήσει τέτοιες στιγμές που είπα πριν, αν έρθει τώρα ένας νέος καλλιτέχνης και μου πει αυτό που είπες. Θα το πει στο αγοράκι μου. Ναι, δηλαδή. Θα λέμε αύριο. Να ασχοληθεί και πέρα, ναι, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέω ότι τις εξετάσεις μου τις έχω δώσει πριν από χρόνια και τις έχω περάσει με επιτυχία. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που είσαστε στο δημιουργικό τομέα, στη σύνθεση, στο στίχο, νιώθετε κατά τρόπο έτσι λιγάκι παραμελημένοι όταν βγαίνουν οι καλλιτέχνες και πηγαίνουν σε κανάλια για συνεντεύξεις και πολλές φορές κάποιοι μπορεί να μην αναφερθούν στους δημιουργούς. Mm-hmm. Νιώθεις από μέσα σου μία θλίψη και να λες μία... Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω τώρα και να πεις... Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν ανέφερες. Δηλαδή εγώ δεν παίζω ρόλο σε αυτό που έχω κάνει. Ήταν φαινόμενο αρκετά χρόνια που λυπούσε όλους τους δημιουργούς, αλλά έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει μπει και το διαδίκτυο στη ζωή μας, τα social, που ο κόσμος πλέον θέλει να μαθαίνει ποιος έγραψε το αγαπημένο του τραγούδι. Και η πληροφορία, τρέχει πιο γρήγορα, μόνη της, γίνεσαι... ψάχνει YouTube. Και αυτό, επέτρεψέ μου, είχε γίνει θέμα στο chat show. Ναι. Με τους δημιουργούς και μάλιστα υπήρχε τότε αναφορά σε εκείνη την υποπή που έλεγε «Πάμε να ακούσουμε το τάδε τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο τάδε σε στίχους μουσική, τον τάδε». Θα σου πω κάτι που το έχω ξαναπεί, επειδή όλα είναι αλυσίδα στη ζωή μας και ειδικά στο χώρο μου. Λένε, βγήκε το νέο τραγούδι του Γιάννη Πάριμου, ας πούμε, έτσι, ή του Νίκου Οικονομόπουλου. Ας πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου, λέει ο ραδιοφωνικός παραγωγός, στην εκπομπή του ή στη TV. Δεν είναι
του Νίκου Οικονομόπουλου. Είναι ερμηνεία. Η σωστή τοποθέτηση, έτσι, και προσπόνηση είναι. Θα ακούσουμε το νέο τραγούδι, τον μουσική τάδε, στίχη τάδε, που ερμηνεύει ο Νίκος Οικονομόπουλος, που ερμηνεύει ο Αντώνης Ρέμος κλπ. Δηλαδή όλα είναι αλυσίδα και το πώς θα το πει ο παραγωγός. Αυτό όμως πρώτα δεν συνέβαινε όταν έβγαζε το τραγούδι ο Φίβος και λέγανε ο Φίβος έχει γράψει εκείνο, ο Φίβος έχει γράψει. Ο Φίβος όμως συνέβαινε, γιατί θα σου πω, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια ο Φίβος συνεργάζεται με άλλους δημιουργούς. Ήταν μουσική στίχη Φίβος, δηλαδή εκεί. Και να μην το έλεγες, ναι, Φίβος, μουσική στίχη Φίβος ή μουσική στίχη Γιώργος Θεοφάνος, που και αυτός έγραφε μόνος του. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει και γράφουμε με άλλους δημιουργούς. Το θέμα είναι που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τα τραγούδια είναι των δημιουργών και μόνο. Κανενός. Δεν είναι ούτε της Αλεξίου, το απόψε θέλω να πιω, είναι του Αντώνη Βαρδί και της Σοφίας Αργυροπούλου. Και όταν ένας δημιουργός φεύγει από τη ζωή, είναι του κληρονόμου που έχει ορίσει. Αν είναι να χρησιμοποιηθεί κάπου ένα τραγούδι, αν δεν δώσει την άδεια ο δημιουργός, δεν μπορεί να έχει λόγο εκεί ο καλλιτέχνης, ο ερμηνευτής. Παράδειγμα, αυτό που είχε γίνει με τη διαφήμιση Τζάμπο, του Τζάμπο με τη Στανίση, νομίζω. Και με την Νατάσα Θεοδωρίδου που έγινε πέρυσι, πρόπερσι, που έγινε χαμός, γιατί δώσαμε τέτοιο τραγούδι, το Φεγγάρι μου, αν θυμάμαι, ναι, γιατί το αποφάσισε ο δημιουργός. Και ο δημιουργός στο συγκεκριμένο τραγούδι στήχη μουσική είναι ο Θεοφάνος. Ένας δημιουργός μπορεί να θέλει να πάρει το τραγούδι του και να το κάνει, να το κάψει, να το κάνει ό,τι θέλει πραγματικά. Για λεφτά, για το οτιδήποτε. Εκεί δεν είχε κανένα λόγο να τα σε Θεοδωρίδου. Και δεν είχε και κανένα λόγο να πει κάτι στον Γιώργο Θεοφάνους. Άσχετα με αυτό που κάνει ένας δημιουργός καίει την πορεία του ή το ίδιο το τραγούδι. Αλλά είναι νομίζω ο άμεσα υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος, παιδιά. Δηλαδή εγώ μπορεί, αν μου έρθει μια εταιρεία, ας πούμε, και μου πει θέλω το απόψε θέλω να πιω, να το δώσεις για τυχή διαφήμιση, και δεν θέλω, φυσικά θα συνεννοηθώ με τον Γιάννη Βαρδί που έχει τα δικαιώματα αφού δεν είναι στη ζωή ο Αντώνης, αλλά αν πούνε οι δημιουργοί όχι, είναι όχι. Δεν μπορεί να επέμβει η Αλεξίου, ας πούμε, και να πει ναι, δώστε το. Δεν γίνεται. Πάντως, από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα έχεις αναφέρει πολλές φορές τη λέξη Θεός. Τι σημαίνει ο Θεός για σένα? Είναι η πραγματικά πηγή έμπνευσης, είναι το στήριγμά σου σε κάθε σημείο της ζωής σου, τι ακριβώς είναι? Τα πάντα. Γιατί είσαι από τις λίγες δημιουργούς και γενικότερα από τους λίγους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν αυτό, ότι Χριστή, ο Θεός είναι για μένα τα πάντα. Άλλοι το λένε ή δεν το αναφέρουν καν. Ο Θεός και παρεξηγούνται κιόλας. Καταρχάς είναι μέσα μας, έτσι. Είμαι θρήσκια, δεν είμαι θρησκόληπτη. Πιστεύω στο Θεό, εννοείται. Και θεωρώ ότι χωρίς τη βοήθειά Του δεν θα είχα καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Χωρίς τη βοήθειά Του δεν θα είχα αντέξει πολλά χαστούκια της ζωής. Αλλά αυτό είναι το γεγονός της δικής μου ζωής. Δηλαδή, όταν μου είπες πριν να με πήρε κάποιος από το χέρι για να με πάει, να με κάνει στιγουργό. Όχι. Καθόμουν και έλεγα, σε ευχαριστώ Αντώνη μου, σε ευχαριστώ Χαρούλα μου, και με βρίζανε. Μου λέγανε, μόνο το Θεό θα ευχαριστείς. Εμείς να σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ μας έδωσες έμπνευση. Δηλαδή, δεν το οφείλω σε κανέναν αυτό που κατάφερα, παρά μόνο στο Θεό. Σε Αυτόν προσευχόμουν. Αυτός μου έδινε την αντοχή και τη δύναμη να προσπαθώ και να προσπαθώ μέχρι που με δικαίωσε. Οπότε γιατί να μην τον αναφέρω? Είναι αυτό το μότο που έχω και εγώ, η υπομονή και η επιμονή ανταμείβονται. Ναι, μα έτσι είναι. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να πάμε σε ένα σημείο το οποίο το ανέφερες νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής και έχει να κάνει με τον Νότι Σφακιανάκη. Νότι Σφακιανάκης, ο οποίος έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια για τους δικούς του λόγους. Πώς έρχεται λοιπόν η στιγμή που ουσιαστικά σου αναθέτει να γράψεις κάποια τραγούδια του?
Χρήστο, θέλω εδώ να το διευκρινίσω, γιατί είχα δώσει όντως μια συνέντευξη πριν από καιρό, στην οποία, όπως ξέρεις και είσαι δημοσιογράφος, στις συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται πολλές φορές, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και σάλτσες. Ενώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι τις σάλτσες πρέπει να τις αφήνουμε για τα μακαρόνια. Και μόνο. Λοιπόν, είχα πει λοιπόν ότι εγώ για τον Νότι θα γράφω μέχρι να πεθάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δειγματίσω στον Νότι τραγούδια. Δεν υπάρχει. Ακόμα και μετά το «Μόνο για σένα» και τις συνεργασίες που είχαμε, πάντα το δειγμάτιζα. Στο ότι δεν παίρνει, ας πούμε, ένα τραγούδι τυχή χρονιά, δεν σημαίνει ότι στο ακυρώνει. Είναι πολλά που είναι στο χώρο μας. Mm-hmm. Και υπάρχει και το κατάλληλο timing. Λοιπόν, αυτά που κυκλοφόρησαν με αυτά που είπα εγώ έχουν μια διαφορά, να ξέρεις. Εγώ δεν είπα ότι ο Νότης βγαίνει αύριο ή ξέρω το χρόνο επιστροφής του. Αυτό το αποφασίζει μόνο ο ίδιος. Ακριβώς. Εγώ είπα να σεβαστούμε την αποχή του. Λείπει από τον κόσμο, λείπει από την δισκογραφία, εννοείται. Εγώ του ετοιμάζω και του έχω ετοιμάσει τραγούδια. Μπορεί ο Νότης αύριο να πει «Βγαίνω, τραγουδάω», αλλά δεν εμφανίζομαι σε ένα νυχτερινό κέντρο. Okay. Μπορεί να βγει να πει «Και τα δύο κάνω», μπορεί να πει «Και γεια σας, τέλος». Κατάλαβες, αυτό το αποφασίζει μόνο ο ίδιος. Αυτό το ορίζει μόνος. Έτσι, του έχουν συμβεί αλλεπάλληλα άσχημα γεγονότα που έχουν να κάνουν κυρίως με απώλειες αγαπημένων ανθρώπων, με πρόσφατη την μεγάλη απώλεια του Γιώργου του Κασάμπαλη, που ήταν και μέτρο του και στενός του συνεργάτης. Πολλά χρόνια. Και εγώ, για πάρα πολλά. Από την εποχή της ΚΟΗ, ήταν ναι. Μα είναι και ο λόγος που τον είχε πάρει ο ίδιος όταν ξεκινήσαν από την ΚΟΗ, τηλέφωνο. Τι να λέμε τώρα. Πάρα πολλά γεγονότα, έτσι, και οι απώλειες δεν ξεπερνούνται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, εκεί που θέλει, έχει πάρει απόφαση να, ας το πούμε, ορθοποδήσει ψυχολογικά, έρχεται και η άλλη απώλεια και η άλλη. Τι να κάνει ένας άνθρωπος. Μακάρι να επιστρέψει με δικό μου τραγούδι. Δηλαδή, θα είμαι πανευτυχής. Να επιστρέψει και ας μην είναι με δικό μου τραγούδι. Πάλι θα είμαι πανευτυχής. Δεν αλλάζει κάτι στη σχέση μου με τον Νότι, γιατί τον λατρεύω με λατρεύει, τον σέβομαι με σέβεται. Έχουμε αυτή την είδους σχέση που δεν τη χαλάει κανένας. Κανένας όμως. Γιατί στη συγκεκριμένη συνέντευξη είχα δεχτεί και μια ερώτηση για πολιτικές προτιμήσεις. Και τότε είχε ακουστεί ότι είχε γίνει στον Νότι μια πρόταση για ένα χικόμα, τέλος πάντων. Και να σπιτάμε άδεια για να πιάσουμε για μάτια. Σε άλλο κόμμα. Και λέει, θα είσαστε, λέει, αντίπαλοι, παραλίγο αντίπαλοι. Δεν θα σε επηρεάσει αυτό. Λέω, δεν είμαστε όμως, γιατί δεν έγινε. Αλλά και να είμαστε, όχι, δεν επηρεάζει τίποτα. Δηλαδή, τη θεώρησα ανούσια. Όταν υπάρχει μια σχέση ανθρώπων διαχρονική, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει επειδή πάει στο ένα κόμμα και πάει στο άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, και ο Νότης είναι Ολυμπιακός, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Θα κάνουμε τώρα. Θα σταματήσω να το λατρεύω. Απλά συνήθως πιάνονται από μια λέξη που θα πει και θα δει. Ναι. Ή προκειμένου να δημιουργήσουν την είδηση, αυτό που θα του πει εσύ θα το μεγενθύνουν, τις σάλτσες που λέω εγώ. Τους καταλαβαίνω και κάποιους δημοσιογράφους, γιατί έτσι θέλουν να βγάλουν και την είδηση. Σίγουρα, δηλαδή, αλλά αρκεί να ανταποκρίνεται όμως και την πραγματικότητα. Ναι. Το όνομά του, ναι. Τι να κάνουν. Είναι και αυτό που βλέπω καμιά φορά. Είναι φαινόμενο, παιδιά, αυτό στην εποχή μας. Θέλω να το πω τώρα, θα με αφήσετε να το πω. Είναι φαινόμενο, πιο γεγονός. Δηλαδή, και θέλω να βγω στο Facebook μια μέρα να το πω. Βλέπω, βγαίνουν άρθρα για το χι θέμα. Ο δημοσιογράφος θα βάλει ένα άκρος ψαρωτικό τίτλο
πας εσύ τώρα, διαβάζεις μόνο το τίτλο, πρόσεξέ με όμως, δεν μπαίνεις μέσα στο ρημάδι, να το πω έτσι, το άρθρο να το διαβάσεις. Το οποίο δεν γράφει τίποτα. Και κάθεσαι από κάτω και βρίζεις και καταργέσαι και δώστου. Δηλαδή, κάθομαι μερικές φορές, πέφτουν τα μάτια μου σε τέτοια άρθρα και ανοίγω τα σχόλια και θα το πω όπως το νιώθω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει τόση λιθιότητα γύρω μας. Κι όμως υπάρχει. Δεν μπορώ. Κι όμως υπάρχει. Αρνούμε. Ένα παράδειγμα, βγήκε ένας γιος μεγάλου ηθοποιού, πολύ μεγάλου μας ηθοποιού, λατρεμένος μου, και είπε το παιδάκι, ο πατέρας μου με κατέστρεψε με το θάνατό του, δηλαδή με την απώλεια αυτή καταστράφηκα εγώ μέσα μου. Ο δημοσιογράφος λοιπόν πήγε και έγραψε, ο πατέρας μου, λέει ο Χρήστος Γεωργίου, ο πατέρας μου με κατέστρεψε. Και από κάτω η Σοφία Γυροπούλου δεν μπαίνει μέσα να δει γράφει τη γράφη, τη συνέχεια και κάθεται από κάτω και λέει «Δεν τρέπεσαι που είσαι γιος ενός μεγάλου τόσο ηθοποιού και λες για τον πατέρα σου που βάλας ιστορία και βρίζανε το παιδί». Μα αυτό είναι ο αποδυσανατολισμός στον τίτλο. Μόνο και μόνο για να κερδίσουν κάποιοι κλικ, είναι αυτό. Αυτό το συναντάμε επί καθημερινής βάσης. Εγώ να καταλάβω αυτό που κάνει ο δημοσιογράφος, γιατί αν δεν χρησιμοποιήσει και ένα ψαρωτικό τίτλο, θα πάει ίσως άκλαυτο το άρθρο. Αλλά εσύ που είσαι αναγνώστης κι εγώ, είναι αδιανόητο να μην μπεις μέσα να διαβάσεις το άρθρο. Εγώ λοιπόν, τι κάνω. Επειδή έχουμε πρώτα στη θέση του αναγνώστη, προσπαθώ να προσεγγίσω τον αναγνώστη με το κανονικό τίτλο. Ναι. Τι θα κερδίσω παραπάνω αν γράψω «Μη χάσετε τη συνέχεια γιατί η Σοφία Αργυροπούλου τραγούδησε όπερα». Όπα! Θα είναι η πραγματικότητα, δεν θα είναι. Ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Πεφταρά και μπαίνει μέσα και λέει «Μόνο άμα δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε». Αυτό. Και λέει, φίλε, μπαίνει μέσα όπως το έχει κλικάρει. Ναι, το έχεις δώσει. Αυτό είναι αυτό που τους μοιάζει πλέον. Το clickbait. Είναι το clickbait αυτό το λόγο. Το clickbait που ψαρεύεις. Και το κλικ το επιτυγχάνεται κάποιες φορές. Εδώ μιλάμε όμως να κάτσεις να βρίσεις χωρίς να έχεις δει το άρθρο. Θέλω να ουρλιάξω εκείνη την ώρα, παιδιά, ξέρετε πόσο με ενοχλεί αυτό το πράγμα, γιατί εκεί δείχνει και εδώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή λέω, ψηφίζουν όλοι αυτοί, ας πούμε. Κάπου όπα, δεν μπορώ τόση βλακεία γύρω μας, δεν μπορώ. Λοιπόν, μου έδωσες assist. Αφιάσουμε και τα μπασκετικές. Για τα κοινωνικά θέματα. Μπασκετικές ορολογίες. Κατά πόσο επηρεάζεσαι εσύ από τα όσα συμβαίνουν καθημερινά στην κοινωνία? Είναι ένας τρόπος ο οποίος θα πεις, θα δεις τώρα μια είδηση, για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Ναι. Ή θα δεις με τις γυναικοκτονίες που είναι της μόδας πλέον. Έτσι το αποκαλώ. Πού θα σε, δω, θα μου επιτρέψει να σε διορθώσω με πολύ αγάπη. Παιδιά, δεν είναι γυναικοκτονίες. Τρελαίνομαι. Μα γι' αυτό ανέφερα τον όρο αυτό. Εσύ τώρα θες να μου ανάψεις φωτιές. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι ανθρωποκτονίες. Από πότε χωρίζουμε τις ανθρωποκτονίες σε γυναικοκτονίες, συγγνώμη, και ανθρωκτονίες? Άνθρωποι είναι, παιδιά. Άνθρωποι είναι. Ακριβώς. Είναι δηλαδή λιγότερο έγκλημα αν μια γυναίκα σκοτώσει έναν άντρα? Όχι, απλά θα το περάσουν ότι είναι το ισχυρό φίλο άντρας, οπότε την πάτησε από μια... Μα είναι ανθρωποκτονία. Αυτή που σκότωσε με μαχαιριές τον άντρα της... φίλος της εραστής, τι ήταν τέλος πάντων, στη Χαλκίδα, έξω από το σπίτι του και να βλέπει γυναίκα του από τον μπαλκόνι. Έγκλημα δεν ήτανε. Ακριβώς, δεν μπορούσε να το κατατάξει κάτι. Γιατί δηλαδή, από πότε οι γυναικοκτονίες, είναι μια, μιας και το ανέφερες, μια ονομασία, μια ορολογία που με τρελαίνει. Δεν τη δέχομαι. Ανάβουν λαμπάκια. Όμως αυτό που θα με συγχωρήσετε να αναφέρω είναι αυτό που μου είχε βγάλει έξω τα ρούχα μου. Όταν άκουγα την λέξη που λέγανε τελευταία για το σύμφωνο συμβίωση και του γάμο ομοφύλων. Και λέω, διαμάθετε λίγο. Είχα βγει εγώ στο προσωπικό μου προφίλ και το είχα πει. Ομόφυλοι είναι αυτοί που είναι την ίδια φυλή. Ακριβώς. Θα ξεχάσουμε λίγο και αυτά που ξέρουμε. Πάμε πίσω στο σχολείο, πίσω, ρε παιδιά.
Πες, δηλαδή είναι ομόφιλος και ομοφιλόφιλος. Δύο διαφορετικά πράγματα. Μην τα κάνετε. Ναι. Όχι, είναι γάμος ομοφιλοφίλων. Και όχι ομοφίλων. Είναι λάθος. Ο όρος είναι λάθος. Για να απαντήσω, λοιπόν, επηρεάζομαι σαφέστατα από την καθημερινότητα και αυτά που συμβαίνουν. Θλίβομαι για πάρα πολλά γεγονότα. Μερικές φορές με πιάνω να λέω να μπορούσα να το αλλάξω αυτό, να μπορούσα να. Κάπως. Δηλαδή, στενοχωριέμαι. Για κάποια θέματα στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Και πιο πολύ στενοχωριέμαι για τον κόσμο που βλέπω μια απάθεια, που τους βλέπω κάποιους να είναι τόσο στην κοσμάρα τους. Με ναι, όλα αυτά που συμβαίνουν. Στο δικό τους γενικότερα. Ναι, που κοιτάνε το δάσος και όχι το δέντρο ή ανάποδα, όπως είναι τέλος πάντων. Η απάθεια του κόσμου, λοιπόν, και η έλλειψη ενσυναίσθησης σε πολλά θέματα της καθημερινότητάς μας είναι και το πιο λυπηρό, να ξέρεις. Και γενικότερα έχω δει και στο δικό μας χώρο τα τελευταία χρόνια να μπερδεύουμε λιγάκι ποια είναι πραγματικά είδηση και ποια δεν είναι. Για μένα, για παράδειγμα, χθες είδηση ήταν το γεγονός του ακροτηριασμού ενός γαπιού. Ναι. Και όχι να μου λέει τώρα ότι τυχαίο παράδειγμα η Δέσποινα Βανδύ φιλήθηκε με τον Μπισμπίκη. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτά. Ψηλά γράμματα, γιατί θα σου πω γιατί ψηλά γράμματα, γιατί πολλές φορές βλέπεις ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά θέματα και εμείς από το πρωί μέχρι το βράδυ μιλάμε για το χασμουριτό της Άτη, ας πούμε, στη Eurovision, που και αυτό ήταν ένα θέμα, βέβαια, έτσι, ένα θέμα που έπρεπε να σχολιαστεί. Ο δημιουργός, πώς ήταν αυτή η κατάσταση, πώς τη βίωσες εσύ αυτή η κατάσταση. Είχα δεχτεί πάρα πολλές φορές προ-Eurovision, κατά τη διάρκεια και μετά, προτάσεις να βγω να μιλήσω για τη Eurovision και είχα πει δεν θέλω να το κάνω και το είχα πει και είχα αρνηθεί και σε ανθρώπους που είναι και φίλοι μου δημοσιογράφοι και έβλεπες λίγο είχαν στεναχωρηθεί, λίγο είχαν ψιλοθυμώσει, δεν ξέρω τι, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που θα μιλήσω για κάτι όταν νιώσω ότι εγώ είμαι έτοιμη να μιλήσω. Δεν πάω με το ρεύμα, μιλάνε όλοι για τη Eurovision. Θα μιλήσω. Πρέπει και να εγώ. Μιλήσω και εγώ. Εγώ μπορεί να μιλήσω για τη Eurovision του χρόνου. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Να, έχει περάσει καιρός, θα μιλήσω τώρα. Ήταν απαράδεκτο όλο αυτό. Βασικά, δεν εγκρίνω το τραγούδι που... Συγγνώμη, δεν το θεωρώ και καν τραγούδι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, αυτό που πήγε. Και ήμουν η Eurovision πάντα... είναι μια... κατάσταση τέτοια η οποία πάει οτιδήποτε ναι, γιατί... τριτοπλασάτο, θα το ναι. χαρακτήριζα εγώ. Επειδή είναι ένα σόου, ένα kids. Ακριβώς. Όμως, σε αυτό το σόου, εγώ ανέκαθεν, Χρήστο, ξέρεις τι έλεγα. Ας βγει η Ελλάδα με ένα ελληνικό τραγούδι και ας πιάσει και πάτο. Θέλω η Ελλάδα, η χώρα μας, να εκπροσωπείται στη Eurovision με ένα ελληνικό τραγούδι. Ένα από αυτά ήταν ελληνική μουσική. Δεκαετία 70, αν δεν κάνω λάθος, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η άνοιξη του Μικρότσικου με τη Βόσου. Και στα 90 όλα ελληνικά ήταν. Ναι, απλά το φέρνω εγώ πολύ πιο πίσω με τη Μαρινέλα που ήταν τότε σαν τουζένια τη που είχε πει αυτό το τραγούδι. Και ο Γιώργος Αλκαίος που είχε πάει με το ΟΠΑ. Ποιο άλλο είχε πάει με ελληνικό τραγούδι. Ο Λούκας Γιώργας με το Ζεμπέκι. Δηλαδή θέλω να πω. Βγάζω το καπέλο σε κάποιες χώρες που πηγαίνουν στη Eurovision τραγουδώντας στη γλώσσα τους. Ναι, και αυτό είναι η Τουρκία. Θα σου πω και μια χώρα που, είναι, που ήταν φέτος, για μένα είναι η Κίτρια, που θέλω να το πω γιατί πραγματικά είναι φοβερό αυτό που κατάφερε αυτός ο άνθρωπος. Θα σου πω για ποιον λέω. Και έρχεται στην Ελλάδα και θέλω να πάω να τον δω, sold out οι εμφανίσεις του μέχρι τώρα στο Παλάς, να του σφίξω το χέρι, να του πω τι έκανες καλλιτεχνάρα μου και να του πω και το προσωπικό μου, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να κάνει κάτι που δεν υπήρχε καν ούτε στα πιο τραλά μόνιρα. Τι είναι αυτό? Αντιπαθώ τη Γαλλία. Μην με ρωτήσετε γιατί δεν έχω απάντηση. Την αντιπαθώ. Τι εδώ, εμένα δεν μου αρέσει η γλώσσα κατάφερας.
Η δε γλώσσα, ένα θα σου πω ότι όταν μαζευόμαστε τα αδέρφια μου και να δούμε ταινία και είχαν κάποια ταινία με, στη γαλλική γλώσσα, εγώ έφευγα. Δεν καθόμουν ποτέ να δω την ταινία. Για τόση απέχθεια σε αυτή τη γλώσσα. Λοιπόν, έχω λατρέψει όμως τρεις Γάλλους. Ένας είναι σίγουρα ο Σάρμαν Αζναβούρ. Λοιπόν, τρεις έγιναν φέτος τρεις, ήταν δύο. Δύο ήταν ένας και φέτος ήρθαν άλλοι δύο στην παρέα. Λοιπόν, ο πρώτος ήταν ο Τζιμπρίλ Σισε. Μεγάλη λατρεία. Ήταν ο λόγος που έμαθα κάποιες λεξούλες στα γαλλικά, γιατί ήθελα όταν πάω στο γήπεδο, ταξίξε και αγγλικά ο Τζιμπρίλ, να του πω και δύο λέξεις έτσι, τη μισένε και είναι στα γαλλικά. Ο δεύτερος Γάλλος που λάτρεψα, που τον θεωρώ το Τζιμπρίλ του μπάσκετ, είναι ο Ματίας Λεσόρ. Φέτος ειδικά, δηλαδή αυτό το κλάμα του στο 7ο, εντάξει, με έχει συγκλονίσει. Και ήρθε λοιπόν ένας τρίτος Γάλλος να τον λατρέψω φέτος, αλλά αυτός κατάφερε τι να κάνει. Να κάνει τη Σοφία Αργυροπούλου που συχαίνεται αυτή τη γλώσσα, να πορωθεί με το γαλλικό τραγούδι της Eurovision φέτος. Και μιλάω για το Σλίμαν, που για μένα είναι ο νικητής της Eurovision. Ήταν μακράν ένα από τα καλύτερα και αδικήθηκε. Ήταν μακράν ό,τι καλύτερο έχει επιδείξει η Eurovision τα τελευταία χρόνια. Μετά τον Τζόνι Λόγκαν έγινε το Hold Me Now. Απλά δεν είχε... Παλαντάρα, ερμηνεία, για μένα είναι ο νικητής, ό,τι και να πούνε και φαίνεται δηλαδή σε όποια χώρα πάει και στην Ελλάδα, έχει κανονίσει, αρχικά είχε μία εμφάνιση sold out και πήγανε σε δεύτερη. Δηλαδή, παιδιά, έχω πάθει overdose, έτσι, δηλαδή ακούω συνέχεια το τραγούδι, γιατί έχει περάσει πλέον στην playlist μου και κάθομαι και σκέφτομαι ότι αν μου έλεγε κάποιος πριν από καιρό ότι εγώ θα ακούω γαλλικό τραγούδι, το οποίο βέβαια έψαξα μέσα τους στίχους και ως στιχουργός, γιατί άλλη μάστιγα της καθημερινότητάς μας είναι ότι ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε τι ακούμε. Λέμε, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί λέει. Τι λέει αυτό το τραγούδι και σ' αρέσει. Αυτό. Με κάνει να έρχομαι πολλά χρόνια πίσω, επειδή ο Γιάννης το ξέρει, εγώ ασχολούμαι πάντα με τη metal μουσική. Από πιτσιρικάς. Πολλοί μου λέγανε τι ακούς αυτούς τους σατανιστές, το ένα το άλλο, από εδώ από εκεί. Που άμα γυρίσει το τέτοιο ανάποδα ακούγεται το 666. Όπως είχαν βγει μάλιστα και για το Hotel California κάτι αντίστοιχο. Ναι, 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 ναι. Αν καθίσετε όμως και δείτε πραγματικά τι κρύβεται παιδιά στους στίχους, λοιπόν, σας το λέω από τώρα, ότι σε ηλικία 13-14 χρονών, επειδή είχαμε μια τρέλα και έχω ακόμα με τους Iron Maiden, καθόμουν και μετέφραζα στα ελληνικά τι λέει ο κάθε στίχος. Το τραγούδι, το Number of the Beast, όσοι το γνωρίζετε, λέει για ένα παιδάκι το οποίο διάβαζε μια ιστορία για το σατανισμό και ότι ουσιαστικά φοβόταν να το πει οπουδήποτε. Όποιος όμως δημοσιογράφος στην Ελλάδα το έπιανε αυτό το τραγούδι, ο σοκανισμός, ο 666, κατά της εκκλησίας, και λέω, κάτσε ρε φίλε. Δες πρώτα τι λέει ο στίχος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ μπήκα αμέσως, μόλις το άκουσα, δεν περίμενα τη Eurovision, είχα ακούσει τα πρωινή τελικά και η ερμηνεία του με συγκλώνησε, μπήκα αμέσως να δω τι λέει αυτό το τραγούδι, είναι μια ερωτική μπαλάντα. Και θεωρώ ότι απίστευτη δουλειά έκαναν, δηλαδή ήταν όλη η εμφάνιση της Γαλλίας και ο κάμεραμαν χίλια μπράβο που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο δηλαδή για να αναδείξει το Σλίμαν, αλλά αυτή η ερμηνεία αυτού του καλλιτέχνη, ειδικά όταν έβαλε το μικρόφωνο και απομακρύνθηκε δύο μέτρα, ναι, δηλαδή ποιος θα μου πει τι τώρα, έτσι. Και στο τέλος μένει αυτή η ερμηνεία. Απλά κάποιοι απλά ο Σλίμαν δεν είχε. Ο Σλίμαν δεν είχε το show. Δεν είχε το show, δεν είχε από πίσω τα μπαλέτα, τα πορευτικά. Τα σατανικά. Δεν πήγε να δει το άλλο τραγούδι που ήταν με την κατσαρίδα. Εντάξει τώρα. Ωραία. Υπάρχουμε κι εμείς λοιπόν που είμαστε ενάντια σε όλο αυτό το πανηγυράκι τέλος πάντων που γίνεται και κρατάμε τις καλές ερμηνείες και τα καλά τραγούδια. Χίλια μπράβο, δηλαδή πραγματικά θέλω να πάω να τον ακούσω και
live στη χώρα μας όταν έρθει, αλλά να του σφίξω το χέρι και να του πω να ξέρεις τι κατάφερες. Έναν άνθρωπο που συχαίνεται τη μητρική σου γλώσσα, να... παιδιά, αυτό είναι μια επιτυχία ενός καλλιτέχνη. Mm. Ξέρεις τι μου θύμισε όλο αυτό, μιας και με ρωτούσατε πριν. Όταν βγήκε το απόψε, θέλω να πιω και σε όλα αυτά τα χρόνια. Έχω ακούσει τα πίστευτα, όπως φαντάζεστε. Μου έχουν μείνει στα αυτιά μου εξομολογήσεις ανθρώπων που μου λένε «Δεν ακούμε καθόλου ελληνική μουσική, αλλά ακούμε το τραγούδι σου». «Δεν χορεύω ποτέ», μου λέει ένας φίλος, «αλλά στο γάμο μου χόρεψα τη ζεμπικιά σου». «Δεν ακούω καν ελληνικά, λαϊκά, ακούω μόνο ροκ, αλλά ακούω όποψη θέλω να πιω». Αυτό για μένα είναι... άστο τι είναι. Για μένα, εκτός από αυτό που αναφέρεις, είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν συνδέσει κάποια πράγματα πέραν της μουσικής με αθλητικά. Δηλαδή, αν μου πεις τώρα τι συνέβη, μάλλον πότε γιορτάζω, μπορείς να με ρωτήσεις, 17 Σεπτεμβρίου, θα μου πει Σοφία. Ναι, αλλά 17 Σεπτεμβρίου του 2003 πήσαμε με την Ουντινέζη να τη σκόβω. Ναι. Τι συνέβη 15 Μαρτίου, 15 Μαρτίου, παίζαμε με την Αρμάνη, το υπερπάντρο παιχνίδι. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ακόμα περιστατικό με την αδερφή μου, η οποία είχε αναγωνιαστεί ανήμερα του ημιτελικού της Μπολόνια το 2002 και εγώ ήμουν στην Μπολόνια. Και μου λένε, καλά, δεν θα είσαι στο... Λέτε, παιδιά, το δικό μου κλέδι είναι στην Ιταλία, δεν είναι στην Ελλάδα. Ναι. Μου θύμισες τώρα... απέκτησα και από τον άλλο μου αδερφό μια νηψιά στις 5 Νοεμβρίου και από τότε όταν γινόταν και κάτι καλό και με τον Παναθηναϊκό και γενικότερα καλλιτεχνικό έλεγα το αδερφού μου το γούρι μας συμπέμπα, το γούρι μας. Και από το Νοέμβριο και από το χειμώνα που είχε βγει και ο Αταμάν και είχε πει πάρτε εισιτήρια, μέσα μου διαστητικά πίστευα ότι ναι θα ράψουμε το 7ο. Και το έλεγα στον αδερφό μου και μου έλεγε δύσκολο, αδερφή, και αυτό και σε αυτό λέω, θα περάσουμε, θα φτάσουμε στο τελικό. Ακόμα δηλαδή είχα κάνει πρόβλεψη και για τις άλλες ομάδες. Ποια θα περάσει, ποιες θα είναι στο τελικό. Δεν πίστευα καν ότι θα είμαστε με τον Ολυμπιακό στο τελικό, στο Final Four. Δεν το πήγε ποτέ. Το είχε αναφέρει ένας φίλος και έλεγε, το είχε γράψει μάλιστα και στο Facebook, σε χαρτί. Έλεγε, παιδιά, θα γίνει αυτό, αυτό, αυτό. Λέγανε όλοι από κάτω. Τι λες ρε προφήτη, σιγά μην γίνει αυτό. Ναι. Μετά όλοι, καλά που το ήξερες ρε φίλε. Ναι, εγώ ήμουν από το φθινόπωρο σίγουρη ότι ίσως επειδή πίστευα και ότι είχε κάνει τον κύκλο του όλο αυτό με το εξάστερο. Δηλαδή άρχισε και να με κουράζει ακόμα και εμένα. Λέω, δεν γίνεται, το εξάστερο θα σταματήσει εδώ. Φέτος ήταν αυτή το 7ο. Δεν ανησύχησα σε καμία φάση, ακόμα και όταν στον τελικό κάποιοι λόγω του ότι η Real μπήκε έτσι όπως μπήκε, που για μένα ήταν ένας τελικός NBA, πρέπει να το κάνουμε DVD και να το βάζουμε να διδάσκεται στα σχολεία και για το μπάσκετ, δηλαδή ο τελικός φέτος. Ακόμα και τότε που είχαν βγει πολλοί Παναθηναϊκοί και λέγανε δεν έχουμε τύχη, δεν παίζεται η Ρεάλ, δεν εκείνο. Γιατί έχουμε και ναι. Ο Ταβάρες, το ίδιο. Δεν ανησύχησα. Ναι, δεν ανησύχησα. Είχε φτάσει με τους 14 πόντους η Ρεάλ. Μια που ανέφερε τώρα το που θα μπορούσε να έχει γίνει και ταινία και σεμινάριο και αυτά. Πώς λείψε ένα ενδεχόμενο φιλικό ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης, εφτάστερο Παναθηναϊκό, με τους Boston Celtics. Αχ, τι ωραίο σενάριο αυτό. Ποιος το σκέφτηκε. Είναι πρωταθλητή στο NBA γιατί. Ναι, το ξέρω. Ναι. Είχε ακούσει ότι μπορεί να γίνει κάποιο φιλικό, αλλά αυτό το ξέκοψε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, λέει πρώτα. Αυτό είχε ξεκινήσει ως εξής. Επειδή στο NBA, αυτό που θα πάρει το πρωτάθλημα στο NBA, τους αποκαλούν παγκόσμιοι πρωταθλητές, mm-hmm. World Champions. Ναι. Και είχε κάνει η σελίδα του NBA στο Twitter, είχε γράψει Boston Celtics World Champions. Και το παίρνει η Ευρωλίγκα, το αντίστοιχο λογαριασμό στο Twitter, και λέει, δεν είστε λέει World Champions, μέχρι να παίξετε με το δικό μας, λέει, με το Παναθηναϊκό. Και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα ότι θα μπορούσε να γίνει ένα φιλικό. Πάρα πολύ αυτό, ωραίο, όπως είχα αποκαλύψει και σε μια άλλη εποχή. Αυτό είναι ήταν δύσκολα μια μπορεί να γίνει ακόμα στο ΆΚΑ, γιατί είναι ακόμα, έχουν ξεκινήσει πλέον οι εργασίες. Ναι. Ήταν μια επιθυμία του Τάσου Στεφάνου.
Και το έχει πει και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι ακόμα δεν μπορεί να φιλοξενήσει το ΆΚΑ ένα τέτοιο. Ωραία. Παιχνίδι, αλλά μελλοντικά. Ναι. Ελπίζουμε ότι όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΆΚΑ, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι σύντομοι χρόνοι, πολύ περιορισμένοι. Λοιπόν, τώρα θα με βάλει σε διλήμματα. Πες μας τα διλήμματά σου. Λοιπόν, το ένα έχει να κάνει. Θα έγραφες ποτέ τραγούδι για την Eurovision? Ακόμα και αν σου έκανε πρόταση ο Γάλλος, ο ερμηνευτής, για σου έλεγε Σοφάκη, θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι. Στην γαλλική γλώσσα όχι, δεν γίνεται. Ναι. Ας το μετέφρασε ο ίδιος, οι συνεργάτες του. Ναι, για ένα τέτοιο καλλιτέχνη θα έγραφα, ναι. Και για την Ελλάδα θα έγραφα, αλλά θα έγραφα ελληνικό. Αν θέλανε, αν δεν θέλανε, να πάνε αλλού. Δεύτερο δίλημα. Θα έγραφες τραγούδι για την αγαπημένη ομάδα, το Παναθηναϊκό? Ναι, και θα γράψω. Είδηση. Ναι, είδηση. Ναι. Σε ξάφνιασε το γεγονός ότι πρώτος εμφανίστηκε ο Νίνο κατόπιν εντολής του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έντρη Τέλειος? Είναι κάτι το οποίο έλεγες και εσύ ότι μ' αρέσουν οι στίχοι, θα μπορούσα να ήταν δικό μου? Ή θα έβαζες κάτι διαφορετικό? Μου αρέσει η ερώτηση για να πω εδώ δύο πράγματα. Ο Νίνο είναι ένα πάρα πολύ καλό, άξιο και ταπεινό παιδί, ενώ, είναι αυτό που λέγαμε πριν, βγάζει κάτι άλλο. Νομίζεις ότι βγάζει κάτι άλλο και πολλοί έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα για τον Νίνο, ειδικά τότε που βγήκε από το Fame Story. Επειδή δεν έχω συνεργαστεί με τον Νίνο, ήταν μια φουρνιά τότε που είχε βγει. Ναι, αλλά έχω... 4-5 που κάποιοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να κάνουν καριέρα. Έχω συναντηθεί και έχω υπάρξει και στο στούντιο με τον Νίνο. Παιδιά, η ταπεινότητά του δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένα θα σας πω ότι δεν μπορούσε να τραγουδήσει μπροστά μου. Είχε χαμηλώσει το βλέμμα μου, μιλούσε στον πληθυντικό. Κάποιους άλλους που είχες για πιο ταπεινούς, αυτή ήταν η υπαρσική. Και τον Νίνο που τον είχες, ας το πούμε, σαν καβαλημένο καλάμι, ήταν ο πιο ταπεινός. Και σαν σνοβαρία, πολλές. Μπράβο. Αυτό το παιδί γεννήθηκε με άστρο. Γεννήθηκε με άστρο. Τελεία και παύλα. Είναι Παναθηναϊκός, εννοείται. Τελείως διαφορετικό αυτό που γράφτηκε για τον Παναθηναϊκό. Και okay, έγινε ΑΤΑΚΑ, ΤΑΚΑΔΟΡΙΚΟ, μέχρι τέλους. Δικαιώθηκε, αν θες. Εγώ και πρόσφατα το είπα και στο προσωπικό μου λογαριασμό, γιατί όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα τελευταία και κυρίως την τελευταία χρονιά, με το 7ο, είναι πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που πραγματικά με έχουν σκλαβώσει με τα μηνύματά τους, με τα τηλεφωνήματά τους, με το στο γήπεδο όταν συναντιόμασταν, με την ευγένειά τους να μου ζητάνε. Έχει τύχει να ευχηθώ σε εσένα χρόνια πολλά για την γιορτή σου και να μου απαντήσεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σοφία, αλλά δεν θέλω χρόνια πολλά, θέλω να γράψεις ένα τραγούδι. Αυτό θα είναι το δώρο μου για μένα. Και συγκλονίζεσαι με τέτοιες αντιδράσεις. Και είχα πει λοιπόν στον εαυτό μου, όταν είχα τη σιγουριά από το φθινόπωρο, ότι αν φέτος γράψουμε το 7ο, θα γράψω κι εγώ τραγούδι για τον Παναθηναϊκό, γιατί όπως σας είπα και πριν, πρέπει να έρθει και το ανάλογο timing στον δημιουργό. Δεν πατάς ένα κουμπί και έγραψε. Είναι πίτσα, να την παραγγείλουμε. Γι' αυτό και θέλω να πω εδώ σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού που μας βλέπουν, ότι μην το περιμένουν και αύριο το τραγούδι. Εννοείται, το έχω δρομολογήσει με τους συνεργάτες, τους συνθέτες. Ευτυχώς που έχω και Παναθηναϊκούς συνεργάτες, γιατί δεν μπορεί να βάλει μουσική σε ένα τέτοιο τραγούδι, όπως καταλαβαίνεις, ένας συνθέτης που υποστηρίζει τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ, εκ των πραγμάτων. Θέλει και συνέστημα αυτό. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί, να πάει στα χέρια του ανθρώπου που πρέπει να πάει, δηλαδή στον Δημήτρη του Γιαννακόπουλο, και από εκεί και πέρα... δρομολογηθεί. Ναι. Αλλά και έτσι να μην είναι, στο πάρει 13 και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού να το τραγουδάει. Εγώ θα το γράψω πάντως. Πάντως, τελευταία έχουμε δει να συμβαίνουν πράγματα. Δηλαδή να βγαίνει μια τραγουδίστρια που καλά-καλά δεν ξέρει άνθρωπος. Μια Κωνσταντίνα, δεν θυμάμαι το επίθετο. Και συγγνώμη άμα παρακολουθεί, που δεν ξέρω περισσότερα για την ίδια. Και μου έκανε εντύπωση ότι τώρα που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό, στο ποδόσφαιρο, είχε βάλει κάτι στίχους από σύνθημα, το είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, και το είχε συνθέσει και αυτή με κάτι άλλους στίχους κτλ.
φορώντας και την ερυθρόλευκη φανέλα. Εντάξει, με αυτή τη λογική, Χρήστο, μου όλοι γράφουνε. Παίρνουν ένα συνθηματάκι από εδώ, μια τάκα από εκεί και γράφουνε. Εγώ έλεγα ανέκαθεν, χρησιμοποιούσα, αν με έχεις παρατηρήσει στο προφίλ μου, σ' αγαπάω και το πάω. Το σ' αγαπάω είναι με ωμέγα, έτσι. Εγώ το γράφαμε με όμικρον, πάω. Και πήγαν από κάτω σχόλια που τις γράφανε, είσαι ένα αυτογραφή. Ναι, καταλαβαίναν όμως, ήταν Ολυμπιακός αυτός που τα γράφει, σε πάση περιπτώσει, ότι το είχα γράψει για τον Παναθηναϊκό. Ξαφνικά το είδα σε site που το είχαν κάνει εικόνα, ξέρεις. Ή έχω δει ατάκες μου να γράφω κάτι στο Facebook. Να ξέρεις ότι όλα αυτά τα site που έχουν και γράφουν το πλάκα έχει, όλα αυτά που υπάρχουν, που παίρνουν από εκεί έτσι εικόνες κτλ. Έχουν ομάδα που μπαίνουν μέσα στα προφίλ του Γιάννη, του Χρήστου, της Σοφίας, παρακολουθούν και όταν βλέπουν κάτι έξυπνο, τσάκ, το παίρνουν αυτούς όπως είναι ή αλλάζουν λίγο και το κάνουν ότι και καλά το βγάλει το πλάκα έχει, ας πούμε. Η λειτουργική ομάδα της πλάκα έχει. Ναι. Κοίτα, καλό είναι από τη μία να σε αντιγράφουν, έτσι, αλλά να μην ξεχνάνε πάντα αυτοί που είναι και αντιγράφουν. Ποιος έχει το copyright. Ναι, και όχι, εκτός αυτού, ότι ρισκάρουν όταν ειδικά αντιγράψουν ένα δημιουργό. Γιατί ο νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία είναι αμήλικτος. Δεν μπορώ εγώ να πάρω τώρα ένα πίνακα που έχει ζωγραφίσει εσύ να το μοστράρω στο προφίλ μου και να πω ότι είναι δικός μου. Να βάλεις από υπογραφή Σοφία. Δεν γίνεται, κατάλαβες. Εκεί εσύ που έχεις τα δικαιώματα, θα έρθεις να μου πεις και πάμε δικαστήρια, ας πούμε. Αλήθεια, τώρα μια ερώτηση η οποία τη ρωτάει και πολλοί κόσμος. Πόσο καιρό μπορεί να πάρει ένα τραγούδι για να γραφτεί? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάρει, για παράδειγμα, 2 εβδομάδες, μπορεί να πάρει 1 μήνα. Είσαι συνήθεια στο μίσιμο γράψιμο και να λες αυτό θα το αλλάξω, πρέπει να γράψω κάτι πιο πιασάρικο. Τι ακριβώς? Θα ξεκινήσω με την φράση που λέω μετά από ανάλογες ερωτήσεις, ότι ο στίχος και το τραγούδι δεν είναι σκέφτομαι και γράφω. Δηλαδή δεν θα κάτσω εγώ τώρα εδώ. Δεν έχεις ιδεών και λέμε. Φέρε μου ένα χαρτί. Κάθομαι, σκέφτομαι και γράφω. Θα σου ζητήσω το χαρτί. Όπως ζήτησα και από τον μπάρμαν τότε που έγραψα το απόψε, θέλω να πιω τον Μιχαήλ Άγγελο, τον Μιχάλη, ναι, στη Χαλοπετσέτα. Πού την αυριά, άνθρωπος χαρτί εκείνη την ώρα ήταν πελαγωμένος. Κάποιος έγραψε τον ύμνο του Παναθηναϊκού πάνω σε κούτι τσιγάρο. Ναι, ναι. Εγώ στη Χαρτοπετσέτα, η οποία όπως έχω πει, έχει μου σκέψει από τα δάκρυά μου και επειδή δεν με έβγαζε άλλο η Χαρτοπετσέτα, το τρίτο κουπλέ είναι γραμμένο στην παλάμη μου. Λοιπόν, αν νιώσω εγώ τώρα μέσα μου ότι έχω έμπνευση και θέλω να το βγάλω στο χαρτί, θα γράψω και εδώ που είμαι. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το συνθέτη. Θα το δώσω το στίχο μου στο συνθέτη, θα του δώσει έμπνευση, θα βάλει τη μουσική. Θα το κάνουμε ένα demo και έτσι θα το δειγματίζουμε στους χι, ψι, ομέγα καλλιτέχνες. Θα κάτσω να μελετήσω και να γράψω όταν μου δώσεις τη μουσική που λέγαμε πριν, που πρέπει να την ακούσω. Και εκεί όμως λειτουργώ, θα σου πω ως εξής. Καλά, ο Αντώνης, ένα που μου έδινε μουσική, ένα που του έλεγα το έγραψα, μου λέει τι έγραψες. Δηλαδή το περίμενε, ήταν σε χρόνο ντετέ η χημεία που είχαμε. Μπορεί να ακούσω 2 φορές μια μουσική και να μην μου έρθει ούτε λέξη. Δεν σημαίνει ότι η μουσική του Χ συνθέτη είναι άχρηστη ή δεν είναι καλή. Δεν μου έδωσε εμένα έμπνευση. Θα δώσω στίχο μου σε ένα συνθέτη. Θα του δώσω 5-6. Δεν του έρχεται μουσική ούτε νότα σε κανέναν. Δεν σημαίνει ότι η στίχη μου είναι άχρηστη. Έχει να κάνει με τη χημεία που θα υπάρξει μεταξύ του συνθέτη και του στιχουργού. Από εκεί και πέρα, το να βγει ένα τραγούδι έχει να κάνει με τα λυσίδα. Ποιος θα το πάρει, πότε θα το πάρει, πότε θα το βγάλει, ποιο είναι το σωστό timing κλπ. Κλπ. Και κάπως έτσι έχουμε ένα σωρό τραγούδια στα σιτάρια μας. Πώς είναι λοιπόν μια καθημερινότητα της Σοφίας?
Ξύπνα διαπάραγμα το πρωί. Α, το πρωί τι είναι αυτό το πρώτο πράγμα. Το δύσκολο. Δύσκολο να ξυπνήσω πρωί, εκτός και αν έχω δουλειά. Δεν είμαι πρωινός τύπος καθόλου. Μπορώ να σου πάνε και έχω κάνει δουλειές που έχω ξυπνήσει και τα άγρια χαράματα, έτσι. Όταν είναι για δουλειά ξυπνάω. Αλλά επειδή από τότε που με θυμάμαι είμαι νυχτερίδα, είμαι νυχτερινός τύπος και γράφω κυρίως το βράδυ, την ώρα που όλοι ξυπνάνε, τη φυσιολογικοί άνθρωποι, η Σοφία πάει για ύπνο, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξυπνήσω πρωί. Η καθημερινότητα έχει να κάνει με το τι έχω να κάνω την ημέρα, ας πούμε. Μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι ασχολούμαι με την εστίαση την οποία έχω υπηρετήσει, να το πω έτσι, πάρα πολλά χρόνια ως υπεύθυνη διαχείριση σε μαγαζιά, και ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος σε τέτοια φάση που είχα παραγκονίσει τη δουλειά μου. Είχα παραγκονίσει ακόμα και αυτό, να πάρω το στυλό και να γράψω, γιατί όταν φεύγεις από το σπίτι σου το μεσημέρι και γυρνάς τα ξημερώματα και γυρνάς τόσο πτώμα που δεν έχεις το κουράγιο ούτε μπάνιο να κάνεις, τι να γράψεις, τι συνέντευξη να δώσεις, σε ποιο μαγαζί να πας κλπ. Και είδα όλο αυτό ότι αρχίζει και μου δημιουργεί μια φθορά μέσα μου και είπα ένα στο, να δώσω βήμα πάλι και στη δουλειά μου. Και τώρα είμαστε με τους συνεργάτες μου, είμαι σε μια πολύ δημιουργική φάση, μπορώ να πω. Ετοιμάζουμε πράγματα, τα οποία δεν είναι ακόμα τόσο ανακοινώσιμα. Έχω πάρει απόφαση να ασχοληθώ και με πράγματα που, αν θες, υπάρχουν έτσι κάποια αποθυμένα. Π.χ. δεν ξέρει ο κόσμος ότι εγώ πήγαινα για ηθοποιός. Το πρώτο ταλέντο, ας πούμε, ήταν αυτό. Αλλά δεν με άφησε ο μπαμπάς τότε, γιατί ήμουν μαθήτρια, ήθελα να τελειώσω το σχολείο μου και μετά. Φέτος έχω πει ότι θέλω κάπου να παίξω. Δεν ξέρω αν τα καταφέρω. Δεν το θέλω για καριέρα. Θέλω κλιπ, θα είναι αυτό. Ναι, ένα θέατρο θα είναι αυτό. Ένα πεντάλεπτο, ένας ρόλος, ένα αυτό. Έτσι, να φύγει από μέσα μου. Επίσης, με πιάνω φέτος να κάνω πράγματα που είτε μου τα είχαν προτείνει ή που τα είχα και εγώ στο μυαλό μου και δεν τα είχα κάνει. Π.χ. ο ένας από τους τρεις αδερφούς μου μου έλεγε χρόνια, ρε αδερφή, κάτσε να γράψεις ένα ραπ τραγούδι. Η άλλη είναι καλύτερη. Δεν μπορείς. Λέω, όλα τα μπορώ. Αλλά όχι την τραπ που ακούμε, αυτά τα που δεν είναι ούτε τραγούδια. Ναι, το ραπ. Και το πιστεύετε ότι μου βγήκε τώρα πρόσφατα. Έγραψα το πρώτο μου ραπ τραγούδι. Ναι, δεν έχει να κάνει κυρίως με κοινωνικό στίχο. Ναι, και μου βγήκε νερό. Και αρχίζω και το δρομολογώ και αυτό. Θεωρώ ότι αν μπει η ανάλογη μουσική και ερμηνευτεί από τον ανάλογο ειδικό του. Γιατί είναι ένα... πρέπει να είναι ο στίχος που είναι πιο γρήγορος. Έτσι. Και πιο γρήγορος, ναι. Και είναι η ρήμα τέτοια που βγαίνει, επειδή μου είναι ομοιοκαταληξία. Ναι, και ομοιοκαταληξία και μπορείς να το απαγγείλεις και όλα σε πιο, ας πούμε, φάση. Πιο γρήγορος, περισσότερα λόγια, σίγουρα. Εννοείται. Ναι, είναι περισσότερα τα λόγια. Αν σου κάνανε πρόταση, για παράδειγμα, τώρα να πας να παίξεις ένα σύριαλ. Ναι. Ή ακόμα και στις σειρές τύπου οικογενειακές ιστορίες. Και σου λέγανε ότι ο ρόλος σου θα είναι της Στιγουργού. Πώς θα συνεννούσες αυτή τη φάση. Θα έλεγες, καλύτερα να δοκιμάσω κάτι άλλο, δεν θέλω να το κάνω γιατί... Για τους δικούς μου λόγους, τι θα ήταν. Δεν νομίζω να έλεγα όχι. Δεν θα έλεγα, όχι θα έλεγα κάτι που πήγαινε ενάντια στις αρχές μου και στις αξίες μου. Ή σε κάτι που δεν νιώθω να το κάνω. Δηλαδή δεν θα μου πεις τώρα πώς ήθελες να γίνεις ηθοποιός που στην υποκριτική κάνεις και αυτά που δεν είσαι. Θυμάμαι έλεγα πιτσιρίκα ότι εγώ θα γίνω ηθοποιός. Στα έργα που θα παίζω, δεν θέλω να είμαι καλή, έλεγα. Ήθελα να πάω λίγο κόντρα σε αυτό που ήμουνα, κατάλαβες. Πώς ήταν η Τασόκα Βαδίας. Να παίζεις την κακιά, να παίζεις την κακιά, να παίζεις την... Πώς μου είχε κάτσει. Ή ήθελα πολύ μου άρεσε ίντριγκα, αστυνομική δράση κλπ. Δηλαδή, FBI και...
Άστο. Τμήμα ηθών. Ναι, αστυνομικό. Σε ένα τμήμα ηθών θα έπαιζα βλεπή. Βερόνικα Αργέτζη. Νομίζω κάτι είχε αυτοσία ότι μπορεί να ξαναγίνει αυτή η σειρά. Πες μου τέτοια. Βιογραφικά. Ναι, 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 ναι. Όχι, να σας πω κάτι. Είχα, δεν το λέω έτσι, ένα από τα ειδωλά μου ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και με είχε πάει ο αδερφός της μαμάς μου να τη δω και μπήκαμε στο καμαρίνι της και της είχα πει αυτή την τρέλα μου, δηλαδή ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός και μου λέει, για μικρή παίξε μου κάτι, κάτι από τις ταινίες της και όταν είχα απαγγείλει κάτι τέλος πάντων, κοίταξε και μου είπε, ηθοποιός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι και εσύ γεννήθηκες, κοριτσάκι μου. Το είχα και με την επαγγελία και μετά, δηλαδή έφτιαγνα, έγραφα εγώ τα σενάρια στις θεατρικές παραστάσεις που παίζαμε, στα σχολεία και γενικότερα. Γενικά πάντα έχεις αυτό το δημιουργικό. Ναι, στις γιορτές για τις εκδηλώσεις της Εθνική Επετείου, κατάθεση στεφάνων κλπ. Και έπαιζα και έγραφα τα σενάρια. Και τότε με είχαν ζητήσει για την αρχαία επίδαυρο, να σου πω, και ο μπαμπάς είπε όχι. Και καλώς είπε όχι τότε, εντάξει, έκλαιγα βέβαια με το όχι του, αλλά καταλάβαινα τη λογική του, ήμουν πολύ μικρή. Γύρισα όμως και του είπα, εδώ θα σεβαστώ την αποφασή σου. Στο τραγούδι όμως δεν θα δεχτώ κανέναν εμπόδιο. Μου λέει, εκεί θα σε βοηθήσω κι εγώ. Λόγω ότι ήταν, όπως σου είπα, το ανεκπλήρωτο όνειρο. Αλλά θα πήγαινα, για να τελειώσω έτσι με την ερώτηση που με έκανες, θα πήγαινα να παίξω το οτιδήποτε. Δεν με χαλάει ως άνθρωπο και τις αξίες που έχω. Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα των αξιών, θα σε πάω λιγάκι σε ένα περιστατικό το οποίο ουσιαστικά έγινε επίκαιρο στη χώρα μας πριν λίγα χρόνια, με το Me Too. Πώς το βιώσες εσύ, σαν Σοφία, και γενικότερα ως γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όπως είναι το τραγούδι και γενικότερα ο καλλιτεχνικός χώρος? Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή που ανοίγεις. Αυτή που ανοίγεις είναι μεγάλη συζήτηση. Κάποια πράγματα... Είναι ίσως αναλέγονται. Ή μήπως κάποιοι κρύβονται μετά από χρόνια και λένε ότι «Α, τώρα είναι η ευκαιρία, εκεί πέρα που δεν με θυμόταν κανένας, ναι, ως δημόσιο πρόσωπο, να ξαφνικά να επανέλθει». Ξέρεις κάτι, σε τι είμαι ενάντια, Χρήστο μου? Βιώνεις μια κατάσταση. Γιατί δεν βγαίνεις να μιλήσεις τη στιγμή που τη βιώνεις? Γιατί κάθεσαι και διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και τραβάς ό,τι τραβάς και περνάνε τα χρόνια. Και τραβάνε και οι διπλανοί σου. Και γύρω σου, ναι. Εγώ δεν θα πω ότι μια γυναίκα που βγήκε και κατήγγειλε έναν βιασμό που είχε γίνει πριν από χρόνια είναι ψέματα. Αλλά γιατί δεν βγήκε πριν από χρόνια να το πει. Και δεν δέχομαι την καραμέλα που χρησιμοποιούν πολλοί και λένε ότι φοβόμουν. Δηλαδή τώρα γιατί δεν φοβάσαι? Τώρα τι άλλαξε? Τι άλλαξε, κατάλαβες? Ή αυτό που λέμε τώρα, μιας και αναφερθήκαμε στις ανθρωποκτονίες. Και όχι γυναικοκτονίες. Το τονίζω. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ότι μένουμε στο έγκλημα. Μένουμε πάντα στην επιφάνεια και είναι πολύ άσχημο να μένουμε στην επιφάνεια ενός θέματος, ενός προβλήματος. Υπάρχουν γυναίκες που είναι ερωτευμένες με κάποιους άντρες που τους έχουν δείξει από πολύ νωρίς τι είναι, ή και το αντίστροφο. Mm-hmm. Άντρες με γυναίκες, έτσι βγάλω τις γυναίκες ότι είναι θεές, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί μένουν? Γιατί μένεις σε μια σχέση είναι που δίψιο. Βλέπεις ότι έχεις κακοποιηθεί, δεν είναι καλά, δεν περνάς καλά. Γύρω σου, αν έχεις ένα θέμα, οικογένεια, αδέρφια, πατέρας, μάνα, φίλοι, τους κάνεις πέρα γιατί δεν βοηθούν, ας πούμε, όταν μαχαιρώθηκε η κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Σε αυτό ήθελα να αναφερθώ, γιατί όταν έχει ένα ιστορικό ο δράστης ότι υπήρξε χρήστης ουσιών, το ήξερε και κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ότι είχε διακόψει κάποια εποχή λέγοντας του η κοπέλα, τη χωρεμένη κρυαγή, ότι όπα,
ή τα ναρκωτικά ή εμένα. Τη είπε κάποια στιγμή: εγώ τα κόβω κτλ. Και μετά φταίει η κακιά κοινωνία που επικαλούνται κάποιοι και λένε ότι για όλα φταίει αυτή η πανούργα κοινωνία. Δεν έχει δουλειές, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι απλά δικαιολογίες. Όταν αγαπάς κάποιον, κάνεις ίσα ίσα θυσίες για να είναι δίπλα του. Είσαι χαρτοπαίχτης, κόβεις μαχαίρι το χαρτί. Είσαι δολοφόνος, σταματάς δολοφονίες. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι θα είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ή αυτός θα είναι δίπλα σε μένα όταν εγώ δεν του φέρνει σωστά. Χρήστο, μιας και αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο, και εγώ αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο έγκλημα, με λύπη θα πω ότι το 90, θα πω και παραπάνω, 100% των ανθρώπων σταθήκανε στο ότι έγινε έξω από το αστυνομικό τμήμα και γιατί δεν επενέβη η αστυνομία. Και γιατί η αστυνομία και γιατί να πούνε το περιπολικό ταξί κλπ. Κλπ. Κανένας δεν πήγε στο πώς έγινε, γιατί έγινε. Είχε προηγηθεί για να φτάσει αυτό το σημείο. Γιατί είναι αλυσίδα, όπως είπαμε πριν. Έχουμε φτάσει στο αστυνομικό τμήμα, αλλά δεν φτάνουμε στους κύριους υπαίτιους, που είναι ο δολοφόνος, η κοπέλα, ο πατέρας της κοπέλας, οι γονείς του δολοφόνου. Ας βάλω και τη λέξη δικαιοσύνη, γιατί όταν έχει απευθυνθεί πριν από χρόνια ότι κοιτάξτε κύριε, ο άνθρωπος αυτός με απειλεί. Τι κάνει η ιστορία. Συγκροτείται ναι. Και λέει: εγώ δεν είμαι υπεύθυνη. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ναι, ωραία. Με αυτή τη λογική και κάποιοι που έπρεπε να είναι στα ψυχιατρία βγαίνουν και ξανασκοτώνουν. Okay, αυτό. Ναι. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Αυτό είναι το τελευταίο. Συγγνώμη. Τη δικαιοσύνη θα τη βάλω στο τέλος. Ναι, όταν πρώτα θα βάλω την Κυριακή τη συγχωρεμένη που εντάξει, η κοπέλα εννοείται ότι το καταδικάζουμε όλο αυτό το πράγμα. Μην δημιουργηθεί και λανθασμένη εντύπωση, νομίζω τα ελληνικά μου είναι μια χαρά, αλλά γιατί η Κυριακή παρέμεινε με αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί ο πατέρας της Κυριακής δεν πήγε να την αρπάξει? Να αρπάξει και τον ίδιο τον δράστη. Γιατί γονείς, γιατί μην τυχόν και ξαναδείς την κόρη μου, τέλος. Γιατί η μητέρα του δράστη είπε για μένα τέλειωσες μετά το φόνο και δεν το είπε πριν? Ή δεν έκανε κάτι για το γιο της να τον βοηθήσει? Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από ουσίες, από ψυχολογικά προβλήματα τέλος πάντων κτλ. Θέλουν μια βοήθεια. Ξέρεις τι κάνει η κοινωνία μας, Χρήστο και Γιάννη μου? Κρύβονται πίσω από το πρόβλημα και δεν βοηθούν ακόμα και τα δικά τους τα άτομα. Γιατί η γειτονιά που θα ακούσει, ο συγγενής, ο Α, ο Β. Μεσαιωνικές ιδέες και καταστάσεις. Κρατάμε τα προβλήματα στους τέσσερις τύπους. Μην πάμε πολύ μακριά. Θυμάται και ο Γιάννης, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο, στο αθλητικό. Πόσα χρόνια λέγανε το γεγονός ότι μην τυχόν και θρηνήσουμε κάποιο θύμα στα γήπεδα? Από την εποχή του Μπλιώνα. Από την εποχή του Μπλιώνα μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί άλλα 15 άτομα. Να. Βγαίνουν λοιπόν οι πολιτικοί στα κανάλια, το δακρύβρεχτο ξαφνικά. Το μαχαίρι στο κόκαλο. Ναι, θα βάλουμε τέτοια αυστηρά μέτρα. Θα βάλουμε κάμερες στα γήπεδα, στους ναι. δρόμους, στις πλατείες. Ναι, όπως είχε και το Πανθεσσαλικό, που, ναι, που έγινε ο τελικός με μηδέν ναι. κάμερες. Δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει σε ένα σημείο που λες, okay, ναι, θα θυμόμαστε όλα κατόπιν εορτής. Εγώ ναι. θέλω να σταθώ ότι είναι ένας άνθρωπος. Άρα είναι καλύτερη η πρόληψη και μετά η καταστροφή. Εννοείται. Είναι ένας άνθρωπος που χρήζει βοήθειας, ακόμα και από τους ίδιους τους γονείς, την οικογένεια. Είτε γιατί έχει μπλέξει στα ναρκωτικά, είτε γιατί έχει μπλέξει δεν ξέρω εγώ πού. Βοήθησε τον και βοήθησε και τους γύρω από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γίνεται να μην ήταν γνώστες. Δηλαδή στο κάθε ζευγάρι που γίνεται ό,τι γίνεται, δεν μπορεί να μην γνωρίζει κάποιος. Και αν γνωρίζει αυτός ο κάποιος, γιατί δεν κάνει κάτι και μιλάει μετά. Το μετά είναι αργά. Ακριβώς, και επίσης, έχει να κάνει το άλλο που λέω και ξέρω ότι δεν είναι αρεστό στο μεγαλύτερο μέρος που τα ακούει, το διαβάζω όταν τα γράφω, αλλά ποτέ δεν ήμουν και αυτής της νοοτροπίας να λέω πράγματα για να με αρεστεί. Δεν θέλω να με αρεστεί σε όλους, θέλω να λέω αλήθειες. Είναι το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους στις οικογένειες, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όταν λοιπόν είσαι μάνα
και έχεις μεγαλώσει την κόρη σου με την οτροπία του άντρα χορηγού, κοίταξέ τον στο πορτοφόλι, ναι, και όχι στο συνέστημα ή στο χαρακτήρα. Παρ' όλα και να καλά. Ναι. Πώς θες να μεγαλώσει αυτή η κόρη, με τι ιδανικά, με τι αξίες, με ποιο σεβασμό, γιατί για να απαιτήσω, να κερδίσω το σεβασμό σου, του άντρα μου, του συντρόφου μου, του ακόμα και του εραστή αν θες, mm-hmm, θα πρέπει να σέβομαι εγώ τον εαυτό μου. Και 9 στις 10 γυναίκες δεν σέβονται σήμερα τον εαυτό τους. Ναι, γιατί έχουμε, γιατί έχουν μεγαλώσει με αυτή την οτροπία. Απ' την άλλη, γιατί να δούμε και το νόμισμα και τις δύο όψεις, ο γιος που μεγαλώνει με την οτροπία του νταΐ. Μου ανήκει η γυναίκα, είναι κτήμα μου, δεν σου ανήκει. Μόνο στις γονείς της ανήκει και εκείνο μέχρι τα 18. Και σε αυτούς. Λοιπόν, όταν μεγαλώνουν αγόρια και κορίτσια έτσι και δεν υπάρχουν οικογένειες με αξίες και ηθική και σεβασμό, θα βλέπουμε αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και οι μισοί γονείς θα θρηνούν τα παιδιά τους στο κόμμα και η άλλη μισή στη φυλακή. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Αυτό όμως επειδή λένε πολλοί ότι είναι ξενόφερτο και επειδή έχει ζήσει στα νεανικά σου χρόνια στην Αμερική, μήπως τελικά είναι ένα, ας το πούμε, κύμα που έρχεται από διάφορες χώρες και εγκαθίσταται εδώ πέρα. Τραβάμε παράδειγμα το MeToo. Το MeToo δεν το ήξερε κανένας μέχρι που έγινε με τον σκηνοθέτη του Hollywood. Ήρθε και έκατσε εδώ πέρα, βγήκε μια αθλήτρια, η Σοφία Μπεκατόρου, μετά από χρόνια και είπε ότι και εμένα συνέβη έναν άλλο περιστατικό. Και ύστερα επεκτάθηκε και σε μορφές όχι και καλλιτεχνικού που είδαμε με bullying και στην κακή συμπεριφορά. Έγινε, θυμάσαι, η Ζέτα Δούκα για παράδειγμα που είχε κατηγορήσει τον Γιώργο Κιμούλη ότι φερόταν αυταρχικά στη σκηνή. Σωστό. Ο Πέτρος Φιλιππίδης που και αυτός ήδη έχει κάποια θέματα ακόμα. Ναι. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας, ακόμα και λεκτικής. Γιατί, ναι, γιατί βία δεν είναι μόνο παιδιά η σωματική, όχι, είναι και λεκτική, έχει πάρα πολλές μορφές. Λοιπόν, είμαστε κάθετοι σε αυτό, την καταδικάζουμε. Η αντίρρησή μου εμένα είναι ότι δεν κάθομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος μου έχει δείξει πολύ νωρίτερα τι είναι. Επίσης, και με αφορμή και τα τελευταία γεγονότα με το ζευγάρι, το... με τους ποινικολόγους και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, να πω εδώ μια τάκα που έλεγε η γιαγιά μου πολύ σοφή, η Σοφία, ότι όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού ενός ζευγαριού, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα. Mm-hmm. Ποτέ δεν φταίει ο ένας σε μια κατάσταση οποιαδήποτε, όχι βίας. Εννοείται ότι όποιος σηκώνει χέρι να χτυπήσει, φταίει αυτός. Ωραία, mm-hmm, εννοείται. Είμαι της νοοτροπίας ότι η γυναίκα ή ο άντρας, ή και ο άντρας, που θα πατήσει μια φορά τη σύντροφό του, το σύντροφό του, θα το ξανακάνει, όπως και άντρας που θα σηκώσει μια φορά το χέρι, θα το ξανακάνει. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη, δεν έχει «σε χτυπάω τώρα, αλλά συγγνώμη δεν θα το ξανακάνω», με μαθηματική ακρίβεια και έχει ξαναγίνει και θα ξαναγίνει. Και μπορεί να γίνει και με χειρότερο και βάναστο τρόπο. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάποια πράγματα και κάποιες επιλογές στη ζωή μας έχουν και το αντίτιμό τους, έτσι. Όταν λοιπόν μια γυναίκα, φεύγω εγώ από το γνωστό ζευγάρι, έτσι, υπάρξει το γιόνας, το γενικοποιώ. Όταν μια γυναίκα πουλάει έρωτα για να αγοράσει λεφτά και υπόλοιψη, και όταν ένας άντρας πουλάει λεφτά, αν με αντιλαμβάνεσαι τι λέω, για να αγοράσει έρωτα, και γι' αυτό τον έρωτα χαλάει μια ζωή που είχε πριν. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, το αλυσβερίσει, θα έχει τις επιπτώσεις του. Και δεν θα είναι και καλές αυτές οι επιπτώσεις. Σίγουρα. Έτσι, επηρεάζονται, ναι, από αυτά που είπες, από τις ξένες χώρες. Θα πω κάτι που διάβασα τυχαία και με σόκαρε. 38 εκατομμύρια χτυπήματα στην Google παγκοσμίως, mm-hmm, πώς θα σκοτώσω τη γυναίκα μου χωρίς να αφήσω ήχνο. 38 εκατομμύρια
άτομα παγκοσμίως έχουν πληκτρολογήσει αυτό στην Google. Θεωρείτε και οι δύο τώρα ότι παίζει σημαντικό ρόλο ο εγκλισμός αυτός που είχαμε επί COVID? Όχι, έλα Χρήστο. Γιατί εκεί πέρα δηλαδή, το έχει πλέον. Έλα. Ναι, και ή στο ξέχασμα. Δεν έχει να κάνει. Θες, και να πριν, σου δεν πω, θες να σου πω τι είχα πει εγώ με τον COVID. Και πάλι είχαν βγει κάποιοι και μου λένε, έλα προκατηλημένοι κτλ. Καταρχάς είχα πει την ΑΤΑΚΑ το 2000, θυμίστε μου, 20 δεν ήταν, 20. Ναι, 19 με 20. Το 20, το 20 το Μάρτιο ξεκίνησε. Μπράβο. Το... Ναι, και ήμασταν μέσα μέχρι το 21 και 22 περίπου. Με μία διακοπή, ναι, ήταν μέχρι τον Ιούλιο ήταν το πρώτο lockdown και μετά... Είχα πει λοιπόν την εξής ΑΤΑΚΑ. Από Δεκέμβρη μέχρι Μάιο ήταν το δεύτερο, το 21. Το 2020 δεν φορέθηκαν οι μάσκες. Οι μάσκες έπεσαν, είχα πει τότε. Όπως είχα πει ότι ο εγκλισμός θα μας βγάλει χειρότερους και όχι καλύτερους, όπως πίστευαν κάποιοι. Και έτσι έγινε. Γιατί? Γιατί ήρθε ο COVID και σε ήδη άρρωστες καταστάσεις, μπράβο, τις ξέβρασε και τις έβγαλε στην επιφάνεια. Γι' αυτό είχα πει ότι δεν φοριούνται οι μάσκες το 20. Οι μάσκες πέφτουνε. Θα έπρεπε με τη λογική και το συνέστημα να βγούμε καλύτεροι, να εκτιμήσουμε περισσότερα πράγματα πρώτα μετά τη COVID. Τη ζωή, την επαφή, την αγκαλιά, την επικοινωνία. Το ότι δεν μπορούσαμε να βγούμε να πιούμε ένα καφέ, έτσι. Το ότι εμένα μου έλεγε η μαμά μου, θα με αγκαλιάσεις παιδάκι μου COVID, έλα εδώ να σε φιλήσω, λέω μαμά, και δεν πάω να κολλήσουμε COVID. Θέλω να πω ότι θα έπρεπε να βγούμε όντως καλύτεροι, αλλά βγήκαμε χειρότεροι. Αλλά ήμασταν ήδη. Απλά τα είχαμε κρύψει κάτω από το χαλάκι και λέγαμε ας σταματήσουμε λίγο, ας πετάξουμε λίγο αυτή την καραμέλα για όλα αυτά. Η κρίση, τα capital control, πάω πίσω, COVID, για όλα πάντα κάτι φταίει εκτός από εμάς. Ας δουλέψουμε λίγο μέσα μας, τον εαυτό μας, τις αξίες μας, τα θέλω μας. Να κάτσουμε με τον εαυτό μας, να τον περάσουμε από δικαστήρια, να μιλήσουμε εσύ με τον Χρήστο, εσύ με τον Γιάννη, εγώ με τη Σοφία. Αν δεν ξέρουμε εμείς τι θέλουμε, δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, δεν θα τα βρούμε εις τους αιώνες των αιώνων με τους άλλους. Αυτό για μένα είναι. Τι τραγούδι λοιπόν θα έγραφες τώρα, αν σου έλεγε κάποιος, θέλω να γράψει ένα τραγούδι για τον COVID για παράδειγμα, ή για το Me Too ή για τις ανθρωποκτονίες, θα έγραφες? Ή επειδή δεν έχεις βιώματα είναι λίγο, έπιασες το rap, είναι έτσι. Είναι ένα... Είναι ένα σύμπλετ. Χρήστομαι, έχεις δίκιο Γιάννη. Είναι ένα σύμπλεγμα όλων αυτών τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, ναι. Έχει κοφτερές φράσεις μέσα, έχει... Ναι. Θα σου προδώσω... θα σας προδώσω λίγο... θέλετε να έχετε έτσι μια αποκλειστικότητα μεγάλη που δεν το έχω ξανακάνει αυτό να ξέρετε και να πω το ρεφρέν από το ραπ. Αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να λίγο πρέπει να πάρω το κινητό μου, το θυμάμαι και απ' έξω, τώρα το έκατσα. Μισό λεπτό. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Όλα ζωντανά. Ναι, και έτσι θα καταλάβετε και αυτό που λέω δηλαδή τώρα, ότι είναι ένα σύμπλεγμα όλων αυτών. Έχει τίτλο «Άκου φίλε» και λέει λοιπόν στο ρεφρέν «Άκου φίλε, εγώ δεν συμβιβάζομαι ούτε παραμυθιάζομαι και μόνο στο Θεό μπροστά θα γονατίσω. Άκου φίλε, στα κουρασμένα χρόνια μου τιμώ τα παντελόνια μου, για τα ιδανικά μου δεν κάνω βήμα πίσω. Άκου φίλε, εγώ με την αλήθεια μου και εσύ μέσα στο θράσος, είσαι ένα μηδέν που δεν θα γίνει άσος. Άκου φίλε, στο βρώμικο παιχνίδι σου δεν θα συμμετέχω και την μπουστιά που έχει στο αίμα σου τη βλέπω μες στο βλέμμα σου και την καταστρέφω». Φοβερό. Στίχη με νόημα. Αυτό είναι το ρεφρέν, τα κουπλέ και γέφυρα κλπ. Άστο. Ναι, είναι όλο αυτό που είπες πριν.
Αυτό είναι, αυτό μου βγήκε νερό και πιστεύω αυτό που είπα πριν, ότι κάθε πράγμα γίνεται στο timing που πρέπει να συμβεί. Μόλις ντυθεί με την ανάλογη μουσική και έρθει και η κατάλληλη ερμηνεία, θα αγγίξει πολλούς, γιατί δεν ξέρω τι καταλάβατε από το ρεφρέν. Είναι πράγματα που θέλουμε να τα πούμε πολλές φορές, πάρα πολύ. Ναι, αλλά και δεν μας βγαίνει, αποφεύγουμε να το πούμε. Ναι. Ξέρω, αυτό μπορεί να δει και μια απογοήτευση αυτού που τραγουδάει, αυτού που λέει αυτούς τους στίχους, βγάζει μια απογοήτευση. Όχι απογοήτευση. Και ένα ξέσπασμα, μια... δηλαδή. Ότι ένα ξέσπασμα κάτι... και μια δυσαρέσκεια. Ναι. Μια γανάκτηση. Ξέρεις κάτι, μια γανάκτηση. Μου έπαιξες πουστιά, θα... Έχει μια φράση σε ένα κουπλέ, αγανάκτηση που λέμε, που λέει «Βαρέθηκα αυτά που μου πασάρουνε για να με κουμαντάρουνε». Ναι, γιατί αναφέρεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Τα χωζοκούδια που μας έχουν, ναι. Περνάνε ό,τι θέλουν τα μηνύματα. Αυτό, ναι. Και το βλέπουμε καθημερινής βάσεως. Συνεχώς. Λοιπόν, για να το δούμε. Λοιπόν, επειδή πέρασαμε μια πολύ ευχάριστη συνέντευξη και θα ήθελα έτσι πρωτού κλείσουμε να πάμε λιγάκι και στα αθλητικό, μιας που κάναμε έτσι κάποιες παρεμβολές. Ποδόσφαιρο παρακολουθείς, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Με το ρίδιο πώς θα πας τώρα τελευταία. Και μπάσκετ. Το Euro, να σου πω, φέτος δεν το παρακολουθώ. Δεν ξέρω πώς μου λάρωσα, να μου επιτραπεί η έκφραση, μετά τον αποκλεισμό και της Εθνικής. Που είπες τέρμα, για μένα δεν παρακολουθώ, ας κάνω ναι, την και υπόλοιπη. Εκτός αυτού, είμαι τόσο γεμάτη με τη χρονιά, όπως ατυλίχθηκε με το μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό μας και όλα αυτά, που ό,τι και να δω τώρα μου φαίνεται λίγο, θέλω να μείνω εκεί. Ας πούμε, άνω πια. Για παράδειγμα, τώρα αυτή την είδηση. Ακόμα γιορτάζει. Ακόμα ναι, εγώ. Με την είδηση αυτή που βγήκε πριν λίγες ώρες, ότι ο Λορέντζο Μπράουν έκλεισε για τα επόμενα δύο χρόνια. Α, αυτό μου αρέσει, ναι, της Μακάμπι. Σωστά, ναι. Πιστεύω ότι θα ράψουμε το 8ο. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Πολύ πιο σύντομα από ό,τι κάναμε, να ράψουμε το 7ο, εννοείται. Σπουδαία μεταγραφή, κατά τη γνώμη μου. Μακάρι και στο ποδόσφαιρο να γίνουν ανάλογες μεταγραφές. Αν σου λέγε να επιλέξεις να γράψεις τραγούδι για το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, τι θα διάλεγες? Παιδιά, να σας πω κάτι, για μένα ο Παναθηναϊκός είναι ένας. Δηλαδή λέμε τώρα ότι λόγω του 7ου αστεριού και του Final Four κλπ. Αλλά υπάρχουν δύο τεινά. Ή θα μου βγει ένα τραγούδι αποκλειστικά για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και να γράψω και ένα γενικά. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω, που είναι τελείως δύο διαφορετικά τμήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, αλλά μέσα μου είναι ο Παναθηναϊκός ένας και δεν μπορώ να ξενερώσω. Ξέρω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ειδικά στο ποδόσφαιρο, είναι πολύ διψασμένος με όλο αυτό, το να φτάνει τα διοικητικά, επειδή όμως είναι πολύ σεβάθος το θέμα εκεί και το ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Εγώ θα πω στον κόσμο του Παναθηναϊκού να μείνει πιστός, γιατί ο Παναθηναϊκός είμαστε εμείς και η ιστορία του. Δεν είναι ούτε ο Αλαφούζος, ούτε οι παίκτες, οι χύψη, οι ωμέγα παίκτες που θα περάσουν κατά καιρούς από τις ομάδες. Είναι ο κόσμος και η ιστορία του. Και αν μη τι άλλο, αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι πιστός στην ομάδα, ό,τι και να συμβαίνει. Και εδώ έρχεται το άλλο ερώτημα. Ο Άρκα ή Λεωφόρος? Το πρώτο από τα δύο ερωτήματα. Ναι. Θα σου πω μόνο ότι το Ευρώπη, Άρκα... Ευρώπη πιστεύω Άρκα. Θα το έκανα έτσι. Ναι, θα παίζα πρωτάθλημα στη Λεωφόρο. Ευρώπη στο Άρκα. Ξέρω ότι δεν θα γίνει. Θα είναι οριστικά το ΆΚΑ. Θα είναι οριστικά το ΆΚΑ. Και ποια είναι ίσως η γνώμη θα είναι, συγγνώμη, εκεί καλύτερο από άποψη εισιτηρίων, διαρκείας. Ναι. Και μπορεί να συμπίπτουν και μετά μπάσκετ κάποιες φορές. Ναι. Απλά το ΆΚΑ... Πετάγομαι και απέναντι, ξέρεις. Το ΆΚΑ έχει το εξής κακό σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Ότι πρέπει να πάει η ομάδα πάρα πολύ καλά ώστε να μαζέψει τον κόσμο. Ναι, δεν γεμίζει τώρα με 5-6 χιλιάδες. Υπήρξαν στιγμές ακόμα και σε μεγάλες ομάδες του Παναθηναϊκού, δεκαετία 90,
τη χρονιά του Άγιαξ του ημιτελικού. Ακριβώς, του, ναι. Όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Ιωνικό, λέω τώρα η Μαρτυρία, είχε το ΆΚΑ 3.000. Ή όταν ακόμα και η ομάδα ήταν πρώτη. Ναι, το ΆΚΑ ναι. Δεν σε τραβάει, δεν σε τραβάει να... Αν γίνει να πρέπει... μια αποτυχία, ας πούμε, στην Ευρώπη, λέμε τώρα, ναι. Μετά στο επόμενο αγώνα με το πρωτάθλημα, θα είναι έρημο. Ενώ στη Λεωφόρο γεμίζει, είναι διαφορετικό το θέμα. Θα πρέπει δηλαδή στην ΠΑΕ να κάνουν γενική είσοδο 5 ευρώ για να μαζευτεί ο κόσμος. Όταν για παράδειγμα η ομάδα δεν πάει καλά και του βάλει εισιτήριο 30 και 35 ευρώ. Λίγο αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει η ομάδα να σου δίνει το ερέθισμα. Και όσον αφορά το νέο γήπεδο που ακούγεται στο Βοτανικό, ποια είναι η άποψη? Καλά, μια ζωή ακούγεται. Εντάξει, τι να πω γι' αυτό. Λένε πλέον ότι το ομολογείται. Όλοι μέρες το χτίζαμε, το βράδυ κρεμιζόταν. Το γεφύρι της Άρτας, να ήταν, θα είχε χτιστεί. Τι να πω άλλο, πραγματικά. Σε αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ, πόσα χρόνια... Έχω βαρεθεί, έχουν πάει μπουλντόζες και σκάφη. Εκεί είμαι ακόμα. Εγώ πήγανε τελικά. Ξαναπάνε. Θα πάνε και αύριο. Σοφία Διευθύνσου, θυμάμαι το 2005-2006 δηλώσεις τότε της Ντόρας Μπακογιάννη που ήταν δήμαρχος Αθηναίων να λέει ότι σε δύο χρόνια, στα 100 χρόνια του Παναθηναϊκού, το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Κοντεύει να λυθεί το Κυπριακό. Μα την Παναγία. Πιο σύντομα θα λυθεί. Ναι. Και εμείς μιλάμε για το γήπεδο στο Βοτανικό, μισός και γίνει ποτέ, με έχει κουράσει το όλο θέμα πραγματικά. Και θυμάμαι τότε στη Βάρδια που ήμουν στο site που δούλευα τότε. Να σημειώνω από τηλεόραση. Ήταν στο Μέγκα, έδινε μια συνέντευξη Μπακογιάννη, που ήταν δήμαρχος Αθηναίων τότε, και θυμάμαι να σημειώνω τις δηλώσεις της για να τις περάσω μετά στο site. Και ήταν 2005-2006. Και πού να ξέρεις πόσες δηλώσεις θα έρθουν ακόμα. Και έχουμε γράψει χιλιάδες δηλώσεις τώρα και έχουμε ακούσει. Φαντάζομαι ότι η Σοφία τότε θα είχε γράψει μέχρι σήμερα 500 τραγούδια. Ναι, έχω κουραστεί, παιδιά, πραγματικά. Όπως και θεωρώ ελεηνό να μην έχουν όλες οι ελληνικές ομάδες ένα γήπεδο. Παιδιά, είναι τραγικό αυτό στη χώρα μας. Είναι τραγικό μια γιορτή ποδοσφαίρου που λέγεται τελικός κυπέλου Ελλάδος να γίνει σε ένα βοσκότοπο, πραγματικά βοσκότοπος, και κλεισμένων των θυρών, χωρίς κάμερες και τα συναφή, ούτε στην Ουγκάντα. Από τους 5 τελευταίους τελικούς κυπέλου, οι 4 έχουν γίνει χωρίς κόσμο. Ναι. Γιατί τυχαίνει να παίζει... Ομάδα από Θεσσαλονίκη με ομάδα από Αθήνα. Να παίζει ο ΠΑΟΚ με το ΑΕΚ. Να παίζει η ΕΠΟ και ας πει ότι βρέξει, χιονίσει, όποιες ομάδες φτάσουν στον τελικό, το γήπεδο που θα διεξάγεται το τελικό θα είναι αυτό. Yeah. Πάντως ο νέος πρόεδρος. Αν δεν αρέσει. Και κάτι το έχει πει από τώρα. Ότι ο επόμενος τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ με κόσμο. Τέλος. Παιδιά, εάν δεν αρέσει τη χ ομάδα, είτε είναι από τη Θεσσαλονίκη, είτε είναι από την Αθήνα. Ο χώρος διεξαγωγής του κυπέλου ας φύγει και στη θέση της άλλη ομάδα, ας πούμε, που αποκλείστηκε. Να σας ρίξω κι εγώ μια ιδέα τώρα. Να θυμηθώ ό,τι είχε κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το 2018, πάλι με τον Άρη στο τελικό του κυπέλου. Λέει ο αγώνας στο Αλεξάνδριο. Ή ο Άκα ή Αλεξάνδριο. Στο κάνουμε στο Αλεξάνδριο, λέει, αφού είσαστε και η έδρα σας, δώστε μας τα ειστήρια που μας αναλούν και τελείωσε το παραμύθι. Εγώ, ωραία, αποφασίστηκε να γίνει εκεί που έγινε. Αλλά αυτό το τραγικό το κυκλισμένο των θυρών. Αυτό δεν το νιώθετε καν από τους θεριστές. Ναι. Είναι φτάσαμε να λέμε, γιατί, συγγνώμη Γιάννη, γιατί και εγώ βγήκα και είπα άθλιο θέαμα. Δηλαδή, ο χειρότερος τελικός που είχα παρακολουθήσει. Που εγώ ήμουν μέσα τη χρόνια. Χρόνια. Αλλά παιδιά, αυτό θέλω να πω τώρα. Για να φτάσουμε να λέμε άθλιο θέαμα και τις δύο ομάδες που είχαν και το άγχος και οι δύο της Ευρώπης, γιατί κρινόταν η Ευρώπη και για μας και για τον Άρη. Πώς να παίξουν παιδιά σε αυτό το χώρο. Με ποιο κίνητρο που δεν ακούγονταν οι φωνές των οπαδών, ας πούμε, του κόσμου. Πώς. Ούτε καν υπογραφημένα. Δηλαδή. Είναι σαν να βλέπεις την προπόνηση. Την προπόνηση δεν την ακούς. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Η προπόνηση είναι πολύ πιο δυνατή. Το θέμα του κόσμου είναι και το κράτος που θέλει να αποτινάξει την ευθύνη από πάνω του. Ποιος παίζει, ο Ολυμπιακός με πάω. Πόπου θα διαλύσουν την πόλη. Θα διαλύσουν το ΆΚΑ άμα τους φέρουμε στο ΆΚΑ. Θα διαλύσουν τον Βόλο άμα τους πάμε στο Βόλο. Θα διαλύσουν τη Λάρισα άμα πάμε στο Βόλο. Εκεί είναι το λάθος όμως. Και πολλές φορές πυροδοτούν τον κόσμο. Και λέει το κράτος, έλα και κλεισμένον μόνο για να ησυχάσουμε τώρα. Ναι. Και για να μην τύχει αυτό που λέμε η στραβή στη Βάρδια.
Έχει στραβεί στην βάρδια και σκοτώθηκε. Ας πάει στην άλλη, ναι. Η διαφορά όμως ποια είναι, ότι πετάει το μπαλάκι αλλού όταν η ίδια το δημιουργεί. Γιατί να πάει, για παράδειγμα, στον τάδε πολιτικό που θα έρθει στη χώρα για επίσκεψη 5.000 αστυνομικοί και να μην πάνε στο γήπεδο αυτοί 5.000 αστυνομικοί. Και το πάω Παναθηναϊκός ή... Εδώ στείλανε 500 αστυνομικούς χρήστομους στο Πανθεσσαλικό να φυλάξουν τι, τους 60 με τις προσκλήσεις. Όπως είπα και στο Facebook, δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Και πάνε στο Gay Pride για παράδειγμα. Ναι, γιατί πάντα σε αυτή τη χώρα... 3.000 φοβούνται κάτι. Ναι, τα κάνουν όλα ανάποδα. Γιατί να κλειστούν τα γήπεδα επειδή ένα μπάσταρδο σκότωσε ένα αστυνομικό και ο πρωθυπουργός της χώρας νομίζοντας ότι έτσι θα πετάξει την βία από τα γήπεδα και τους αθλητικούς χώρους, κλείνει τα γήπεδα, πατάχτηκε η βία, όχι. Άρα... Και όταν φέρνουν, και το λάθος είναι ότι φέρνουν ένα παραδείγματα και λένε «Στην Αγγλία είδατε ποτέ να συμβεί κάτι αντίστοιχο?» Και... Εγώ προσωπικά να σου δείξω 500 βίντεο το τι συμβαίνει μέσα στα γήπεδα. Ναι. Της Αγγλίας, της Ολλανδίας, της Γερμανίας. Ναι. Ακόμα και τώρα, στο Euro. Αυτό που λέγανε ότι δεν θα ανοίξει η Ρουθούνη... Έχουν άλλους νόμους, έχουν άλλες... Και έχουν και άλλη υποδομή. Τώρα είναι ποτέ δυνατόν να λες, να σε έπω και να λες... Ότι δεν έχω κάμερες στο γήπεδο που γίνεται ο τελικός κυπέλλου. Και να τσουτάρει ο τάδε πρόεδρος και να λέει: Θα δώσω εγώ το μήνυμα. Εντάξει, έτσι, να βγούμε λίγο σε έρανο, να βάζουμε ο κόσμος, να βάζουν κάμερες και οι air conditioning στα γήπεδα, μην τρελαθούμε, παιδιά. Εντάξει, είναι αυτό που λες, Χρήστο, τώρα που είπες για τα επεισόδια και στο Euro τώρα, αν έχεις παρατηρήσει σε κάποιους αγώνες, πάει ο Μόντριτς. Ξέρω εγώ, να εκτελέσει corner και, πέφτει... και πέφτουν από την εξέδρα των Ιταλών, τώρα θεωρητικά, το λέω έτσι ενδεικτικά, ναι. Και πέφτουν από την εξέδρα των Ιταλών που είναι εκεί στο corner, πέφτουν μπουκάλια, πέφτουν καφέδες, πέφτουν μπύρες, εντάξει, είναι το φαινόμενο είναι λίγο παγκό, είναι λίγο ευρύτερο, έτσι, και, να μην τα λέμε όλα για τις όχι, και κάθεσαι και λες πώς περνάνε αυτά, τώρα μου πεις, ο άλλος πήγε τον καφέ και τον νερό, εγώ θα πω για τα... Και τα καπνογόνα και... Καπνογόνα, ναι. Και αυτά τα... Τα στυλό. Τα στυλό με τα... Με τις φωτοβολίδες. Βγάζουν τις φωτοβολίδες και τα λοιπά. Όταν εγώ γυναίκα και πάω στο γήπεδο και μου κάνουν σωματική έρευνα, λες και είμαι ο Ροχάμης, ξέρω εγώ, μια φάση, μετά πώς περνάνε όλα αυτά, ρε παιδιά, στο γήπεδο. Εύκολα. Περνάνε την προηγούμενη μέρα. Όχι, περνάνε την ίδια μέρα, απλά με άλλους τρόπους. Και νωρίς το πρωί. Και νωρίς το πρωί. Δηλαδή, την ώρα του αγώνα. Ναι. Και νωρίς το πρωί, γιατί... Θα τα πούμε εκτός στούντιο αυτό. Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε τον επίλογο σε αυτή την ωραία κουβέντα. Θα ήθελα από σένα, Σοφία, να βάλεις τον επίλογο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω και δεν το λέω για να το πω. Το λέω και το νιώθω για την πρόσκληση, αρχικά. Μία από, δεν... από τις πολλές, ναι. Γιατί μετά το 8 θα έρθει πάλι. Όχι, τώρα, να, τελειώνεται τώρα. Ρίχνω την αυλαία εγώ, από ό,τι άκουσα, έτσι. Ωραία, ρίχνω την αυλαία, άρα θα κάνουμε και την πρεμιέρα, να δεσμευτούμε από τώρα. Βεβαίως. Κάνω το κλείσιμο, κάνω και το άνοιγμα. Ακριβώς, και μπορεί να έχουμε και έτσι. Νέα, και σχετικά να με καλλιτέχνες. Ναι, και πολλά. Εντάξει, το ότι δεν κάνουμε εκπομπή δεν σημαίνει ότι σταματάμε την επικοινωνία. Όχι, βέβαια. Λαθούμε, έχουμε να κάνουμε πράγματα. Σας ευχαριστώ, λοιπόν. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το παν είναι για μένα να νιώσω καλά και άνετα. Για να μπορώ και εγώ να βγάλω από μέσα μου αυτά που έχω. Και θεωρούμε δύσκολος άνθρωπος. Να ξέρετε, είναι μεν κοινωνική κτλ. Αλλά δεν ανοίγομαι εύκολα, δεν συμπαθώ εύκολα. Δεν νιώθω εύκολα, άνετα. Mm-hmm. Το καταφέρατε αυτό και μπράβο σας και σας ευχαριστώ. Ελπίζω και εσείς να περάσετε άνετα μαζί μου. Ελπίζω ο κόσμος που μας είδε, φιλιά και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι, υγεία, να προσέχουν τους πολύτιμους εαυτούς τους, να περνάνε όμορφα τις στιγμές μας, γιατί η ζωή είναι στιγμές. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, η γιαγιά μου. Και να είναι πιστοί σε αυτά που θέλουν, σε αυτά που οραματίζονται και όταν έχουν υγεία να μην φοβούνται τίποτα, γιατί αυτό είναι το πάνω στη ζωή, παιδιά, υγεία σώματος, ψυχής,
Πνεύματος, ναι, αυτό είναι εγώ, το κυριότερο. Άλλο έχω τώρα στο μυαλό μου. Το ξέρω, το καταλαβαίνω από το πρόσωπό σου. Για, ναι, ναι, έλεγα, αυτό είναι μια δήλωση καρδιάς ή είναι από μια φάση που λες απόψε θέλω να πιω. Είναι και τα δύο. Κάνεις μια δήλωση καρδιάς και μετά πίνεις. Αυτό. Λοιπόν, με αυτό το τελευταίο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχόμαστε αυτό που είπε και η Σοφία. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Εμείς θα τα πούμε περίπου λίγο πριν ή λίγο μετά την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Εκεί κατά τις 20 Αυγούστου 2022. Οπότε εκεί στη γενέθλια 9 Σεπτέμβρη που έχω και 17. Θα τα συνδυάσουμε τέλεια. Θα τα συνδυάσουμε, ναι, ναι. Λοιπόν, από τον Γιάννη Γιαννούλα, τη Σοφία Αργυροπούλου και φυσικά το Χριστίνα. Γεια σας, την αγάπη μου σε όλους. Σας ευχόμαστε. Καλά να περάσετε. Καλό βράδυ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.